Λιποθύμησε ο κόσμος όλος. Όπως κάνετε έτσι, εντάξει, βρε παιδιά. Έχετε δει κι άλλες παρουσιάστριες. Αλλά σαν εσένα καμιά. Αλλά αυτό είναι αλήθεια. Γέλησες όλους με το που μπήκε στο πλατό. Έτσι. Σήκω πρόβατο, θες να σου δώσω το φιλί της ζωής. Μην γελάτε κιόλας, παιδιά, πέσετε που πέσετε κάτω. Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι. Καλό μεσημέρι, που μου λάει. Έλα, παιδιά, σηκωθείτε. Τέλειο. Λοιπόν. Σήκω, Στέλιο, σήκω, Στέλιο, σήκω, σήκω. Ακόμα όταν το παίξει. Έλα, Στέλιο, έλα. Λοιπόν. Waterloo 1974. Δεν ήταν. Άκου να δεις. Δεν ήξερα αν ήταν σαν σήμερα που κέρδισε. Τότε αυτή ήταν η συμμετοχή του. Η συμμετοχή του για το 1974. Έτσι. Ποια χώρα, Σουηδία. Σουηδία. Είχε γίνει στο Brighton της Μεγάλης Βρετανίας. Αχ, το Brighton. Διότι ναι, μεν είχε κερδίσει το Λουξεμβούργο την προηγούμενη χρονιά, αλλά ήταν δύο χρονιές καπάκι. Δεν είχε τα λεφτά να το κάνει και το πήρε το Brighton της Βρετανίας. Αυτό το τραγούδι λοιπόν μιλάει. Για τι πράγμα. Για το Βατερλό. Ποιο Βατερλό. Δεν έχω προσέξει. Ναι, για πες Στέλιος, Στέλιος, τα έχει μελετήσει. Μιλάει για ένα κορίτσι το οποίο το ξέρει. Παραδίδεται άνευ όρων όπως ο Βοναπάρτης στο Βατερλό. Άρα είναι σαν το δικό μας που λέει παραδοσού λοιπόν. Αυτό είναι. Άνευ όρων μωρό μου. Μη προβάλλεις αντίσταση, μπορεί να πληγωθείς. Είναι το ίδιο πράγμα, παιδιά μου, ναι. Πότε πες και τον πρωτότυπο τίτλο. Χίπι. Θα λεγότανε Honey Pie. Honey Pie. Ναι. Και αλλάξα το τίτλο. Μελόπιτα. Honey Pie. Ναι, μελόπιτα. 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 Λελ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 
Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Καλά, εξελίξεις μεγάλες. Κάτι άκουγα το Λεφάκι σήμερα που έλεγε. Είναι μέρες που κάτι γίνεται και θα έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις. Πάρα πολλές ειδήσεις. Θέλω να πω ότι οι δημοσιογράφοι έχουν μπει πολύ βαθιά στην ειδησιογραφία. Ψάχνουν την ειδησιογραφία. Ειδικά με τον Τόμσεν γίνεται ένας χαμός και έχουμε νέα. Και υπάρχει, από το Βερολίνο. Από το Βερολίνο απευθείας. Υπάρχει και ανταποκριτής στο Βερολίνο, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά γιατί και πώς θα έχουμε εξελίξεις. Παντελή, καλησπέρα. Είχες μια ενδιαφέρουσα συνάντηση από ό,τι πληροφορήθηκα. Τυχαία. Ναι, προφανώς. Δεν ναι. Το παρακολουθούμε. Βαδίζοντας προς το σπίτι μου, συνάντησα έξω από το ξενοδοχείο Αντλών, το πιο σημαντικό ξενοδοχείο του Βερολίνου, τον κύριο Τόμσεν. Ο κύριος Τόμσεν μπήκε στο μπαρ του ξενοδοχείου με μία Γερμανίδα συνάδελφο. Οι δυο τους έφαγαν χάμπουργκερ με τηγανιτές πατάτες. Α, μάλιστα. Η συνάδελφος είχε δύο ποτήρια λευκό κρασί και ο κύριος Τόμσεν είχε τρεις μπύρες. Άρα πρέπει να περιμένουμε αποκαλύψεις τις επόμενες μέρες. Κατάλαβες! Ήταν αυτή είναι η ειδησιογραφία. Έκατσε και μέτρησε πόσα μπέργκερ, πόσες μπύρες, τρεις μπύρες αυτός. Άρα θα δύο ποτήρια κρασί. Οικειότητα είχαν αυτοί οι δύο. Πάρα για να κάτσουν πολύ. Να πιούνε τόσα. Γιατί κοίταξε να δεις, τρία κρασιά η γυναίκα γίνεται λίγο ντύρλα, οπότε είναι λίγο χαλαρή. Τι μήνυμα μεταφέρει, δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω και εγώ καταλάβει τι μήνυμα μεταφέρει ο δημοσιογράφος εδώ πέρα στην Ελλάδα λέγοντας. Αντρικό κουτσομπολιό, άλλο επίπεδο είναι αυτό. Παιδιά, υπάρχει κάτι από πίσω το οποίο εγώ δεν το καταλαβαίνω. Είναι ένας δημοσιογράφος που κάθεται και βλέπει τον Τόμσεν που μπαίνει και κάθε μπαίνει στο μπαρ με και πιατί... περιμένει να πιει τις τρεις τις μπύρες. Και πόσο κρασί θα πιει άλλη. Και πού πήγανε μετά, δεν μας είπε. Δημοσιογράφος. Τι κάνανε μετά. Η αλήθεια είναι ότι το Μέγκα στην ενημέρωση δεν πρέπει να κάνει ζάπινγκ, να κολλήσεις εκεί γιατί συνεχίζεται μετά η ενημέρωση. Από εκεί θα τα μάθεις όλα. Λοιπόν, το Μέγκα, παιδιά μου, λέει όλες τις ειδήσεις. Πάμε στην επόμενη σοβαρή είδηση. Δεν έχω πιει ποτέ μου, δεν έχω καπνίσει ποτέ μου. Δεν έχω κάνει καταχρήσεις και κυρίως είμαι καλός άνθρωπος. Είσαι καλός άνθρωπος. Έχω καλή καρδιά. Και σου φαίνεται. Είμαι ζυγός. Και εγώ είμαι ζυγός. Αλήθεια. Ωραία. Παρά. Ναι, αλήθεια. Είναι ζυγός ο Τέρης Χρυσός. Πάνε οι ειδήσεις πέφτουνε σαν το χαλάζι. Ναι, ναι. Είμαι καλός. Είμαι ζυγός, γι' αυτό έχω καλή φωνή. Και εγώ. Και εσύ, αλήθεια. Ναι, αλήθεια. Ναι, παιδιά, τέλεια περνάμε. Έτσι είναι. Έτσι... Στο άλλο κανάλι τώρα απλώς μαθαίνουμε την άποψη του παρουσιαστή. Ότι δεν είναι είδηση. Ο Λάγκας έχει προτιμήσεις. Να, ιδιαίτερες. Έτσι, και δεν κολώνει. Δεν θα συγχαθεί. Κολώνει ο Λιάγκας. Δεν θα συγχαθεί. Πονάνε ωραία τα παλικάρια. Το θέμα θα το φιλούσα, δεν το συχαίνομαι. Το θέμα δηλαδή, αν είναι να φιλούσα έναν άντρα. Επειδή είναι και ευφυής, θα το φιλούσα. Επειδή σου κάνει baby face. Όχι, επειδή είναι ευφυής και καθαρός μου κάνει.
Ευφυής και καθαρός. Δηλαδή το θέμα θα φιλούσε το κουκλάκι, το ζωγραφιστό, το λαχτάρισε το θέμα. Θα το παίρνε και θα το κάνε. Ένα γλωσσόφυλλο. Σάλια και θα τον ρούφαγε. Κάνε μου πορνόγερο, κάνε μου πορνόγερο. Λοιπόν θα φιλούσε το... Ο συγκεκριμένος, ο συγκεκριμένος που συχαίνεται τη γυναίκα σου. Δεν συχαίνεται το θέμα, αλλά... Λυμπίστηκε, όχι δεν συχαίνεται. Δεν του είπε ο Θεός θες να σε φιλήσω. Μόνος του το φαντασιώθηκε, άρα το λυμπίστηκε. Ναι. Αλλά ενώ τη γυναίκα του τη συχαίνεται. Ναι, την έχει παρετή, δεν ξέρω γιατί. 10.000 απολύτως μετρητά σήμερα γίνονται δικά σας. Πραγματικά. Όχι, δεν είναι πολύ. Μία μπουκίτσα. Όχι, ρε φίλε, μία μπουκιά. Μα δεν με αφήνεις να φάω μία μπουκιά από το σνακ σου. Μία μπουκιά. Κατάλαβες. Όχι, γιατί συχαίνω. Είναι διαφορά, κατάλαβες. Η φαντασία σου του όμως, παιδιά μου, την έκανε ο Θεός πραγματικότητα. Αυτοί επικοινωνούν με έναν τρόπο εγκεφαλικό τώρα, έτσι. Εγκεφαλικό το λέει. Αυτό μπορεί και να κορυφωθεί. Πολύ. Θέλω. Μ' αρέσουν. Υπάρχει ένταση ερωτική εδώ. Του χάρισε τη φαντασία σου. Να σ' αγγίζω συνέχεια. Ω, καρδιά μου πρώτα εγώ. Σε φίλησα στο στόμα. Άρε, μάνα μου, τέρφια. Ότι σε όλα τα άλλα που είναι πιο ερωτικά βάζουμε μοζαϊκό. Και σε αυτό που δεν βάλαμε. Αυτό είναι η ανομαλία. Μεγάλη. Λοιπόν, τώρα θέλω... η αλήθεια είναι ότι κατά λάθος μπορεί να. Και λόγω του ότι είναι η εποχή που ήμουν άνοιξη και όλα μεταφράζονται πολύ ερωτικά και με υπονοούμενο. Ναι, δηλαδή και εμείς το πάθαμε. Ναι. Έτσι. Θέλω να σας αποκαλύψω ότι σε αυτό το πλατό γίνονται όργια. Ό,τι πάει και να πάρουμε τη δουλειά την κάνει. Ούτε βάζουμε το πάκι. Θα δείτε τώρα ποιο πάκι θέλετε να πάρω. Μεγάλο, μικρό, μεσαίο. Αυτό ωραίο. Βάλε το μάκι. Για να δούμε τώρα αν χωράει. Δεν θα μπει μέσα αυτό. Δεν μπαίνει, αυτό είναι πολύ μεγάλο. Όλο το κ***κι μέσα. Και δεν θα φύγει. Όλο το κ***κι μέσα. Όλο το χώνο μέσα. Κοιτάξτε. Έλα, τέλειο, θα κάνω κι εγώ. Μαρία, βάλε το μεγάλο. Απλά πρέπει να το... Μπορείς. Η Μαρία το μεγάλο αυτό. Ναι, πάλι το καλά όμως. Δεν μπορώ. Λίγο μέσα. Δεν μπορώ. Θες να σε βοηθήσω. Θα βάλουμε αυτό το κ***κι. Για βάλ' το. Να το, να το, να το, το μπράβο. Πάλα μέσα, Μαρία, το εξαφάνισες, Μαρία. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Το εξαφάνισε η Μαρία. Το εξαφάνισε. Θέλετε να το δούμε. Ναι, γιατί είναι πολύ χρηστικό να δούμε πώς ξανακάνει τον κότσο η Μαρία Ένεσλη. Ό,τι καπάκι και να πάρουμε, τη δουλειά την κάνει. Ούτε βάζουμε το καπάκι. Θα δείτε τώρα ποιο καπάκι θέλετε να πάρω. Μεγάλο, μικρό, μεσαίο. Αυτό ωραίο. Βάλε το μεγάλο. Δεν θα βάλω το. Θα βάλω το. Για να δούμε τώρα αν χωράει. Δεν θα μπει μέσα αυτό. Δεν μπαίνει, αυτό είναι πολύ μεγάλο. Όλο το καπάκι μέσα. Και δεν θα φύγει. Όλο το καπάκι μέσα. Όλο το χώνο μέσα. Κοιτάξτε. Έλα, τέλειο, θα κάνω κι εγώ. Μαρία, βάλε το μεγάλο. Απλά πρέπει να το. Μπορείς. Η Μαρία το μεγάλο αυτό. Πάλι το καλά όμως. Δεν μπορώ. Να λίγο μέσα. Κοπέλα. Θέλεις να σε βοηθήσω. Θα βάλουμε αυτό το καπάκι. Για βάλ' το. Σπρώξω το καπάκι να πει μέσα. Να το. Πάλα μέσα, Μαρία. Το εξαφάνισες, Μαρία. Ωραίο ήταν. Μπράβο. Ωραία. Το πώς θα κάνεις φουσκωτό τον κότσο σου, Μαρία Ένεσλη. Είμαστε πολύ αθώα εκπομπή. Ναι, είμαστε αθώα εκπομπή. Δηλαδή τα πράγματα έχουν προχωρήσει. Εμείς φέρνουμε έναν καλεσμένο, το ρωτάμε τι δουλειά κάνει. Πάει άλλη κοπέλα στη γνωστή εκπομπή της Κύπρου, τη ραδιοφωνική που την άλλη φορά της είχε βάλει και της τα πιανε. Ναι. Πάει μια κοπέλα και τι τη ρωτάει. Η Μίριαμ Γεροκώστα πάει. Η Γεροκώστα, ναι. Μίριαμ Γεροκώστα, ερωτησούλα. Πότε και πώς έχασες την παρθενιά σου? Κατευθείαν. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τη Μίριαμ Γεροκώστα. Πότε και πώς. Με το χαίρετε. Γιατί... Ναι, με το χαίρετε. Πότε και πώς έχασες την παρθενιά. Δεν κόλωσε η καλεσμένη. Απάντησε κανονικά. Τόπε, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Ναι, όχι, εντάξει. Εμάς η δημοσιογραφική έρευνα μας ενδιαφέρει. Προχωράει στην δεύτερη ερώτηση κόλαφο. Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός σεξουαλικών πράξεων που έχεις κάνει μέσα σε μία μέρα? Πέντε. Στελιό, έχει και... Πέντε, μόνο. Ναι. Μόνο. Πέντε, μόνο.
Δώρο, τη κλείνει τα μάτια και τη κάνει δώρο. Βάλε το αυτά. Πώς να το βάλω τώρα. Και θα σε βάλω να κάνεις κάτι. Θέλω να μου πεις τι είναι αυτό το πράγμα που θα σου δώσω να κρατάς. Τι είναι αυτά. Μπανάνα. Μπανάνα. Και τι κάνεις με την μπανάνα. Εγώ την τρώω πάντως. Άλλοι δεν ξέρω τι κάνουνε. Αυτό είναι μπανάνα. Και τι κάνεις με την μπανάνα, τι να κάνεις με την μπανάνα, μπανόφι κάνει, μπανόφι. Τι κάνεις με την μπανάνα. Τι να κάνεις με την μπανάνα, τη ρώτησε η δημοσιογράφος. Εγώ την τρώω. Πάντως η μπανάνα είναι δικιά μου και την τρώω. Αλλά, αυτή την εκπομπή πάντως τσούκου τσούκου τη χτίζουμε στην Κύπρο, έτσι. Ναι, σιγά σιγά θα πάρει τα πάνω. Γιατί το sex appeal πουλάει στις εκπομπές και αυτό το ξέρει πάρα πολύ. Ναι. Η Μάγκη Χαραλαμπίδου. Μάγκη Χαραλαμπίδου, πάει παιδιά μου καλεσμένη με το καλημέρα σας. Δεν περιμένει να τη ρωτήσουν δύο πράγματα. Λέγει με πώς έχει έρθει. Μάγκη Χαραλαμπίδου, πάντα αέρινη, πάντα όμορφη, πάντα γοητευτική, πάντα εξαμβωτική. Και το πόδι. Και αυτό δεν γυρίσατε ξέρω. Και οι δύο ταυτόχρονα το κάναμε αυτό. Το κάναμε μαζί. Ξέρεις, γιατί φοβόμαστε. Κάτι μπορεί να σημαίνει αυτό. Όχι, βασικά σημαίνει ότι φοβόμαστε. Κατάλαβες. Τι, να μας πάρουν μάτι. Όχι, να μην φανεί τόσο ρούχο. Αυτό λέω. Πού φοράμε. Εγώ φοράω. Φοράω. Τι. Φοράει. Από όλο το άλλο είναι σιθρού. Αν δεν φόραγε και σόρουχο. Ναι, φοράει. Θα ήταν, ναι. Αλλά ξέρεις τι, έχει στο μυαλό της ότι θα μπορούσε να ήταν και καλύτερη να έμπαινε μέσα στο πλακό. Βέβαια, για ποιο τηλεθέαση. Ενδεχομένως θα έπρεπε να μην φοράς για να γίνει στραβή και να τρελαθούμε στην τηλεθέαση. Και το έχω σκεφτεί αυτό. Και εγώ προβληματίστηκα. Θες να μπω να. Όχι, καλέ! Εμείς δεν είμαστε φίλοι, δεν έχουμε περάσει ωραιότατα στην κοπέλα. Εδώ θα έρθεις χωρίς βρακή. Και όχι μόνο αυτό, θα το πούμε και όλα σε τρέιλερ. Ναι. Θα έρθει Μάγκη Χαραλαμπίδου χωρίς βρακή, θα στραβώ και τα πόδια. Την Τρίτη στο Στάρι Μάγκη χωρίς βρακή. Έτσι να το πουλήσουμε και να έχουμε και ένα κέρδος, ρε παιδί μου. Να το πούμε και να προετοιμαστεί κιόλας, γιατί κάθε φορά που πηγαίνεις, θες και εσύ να δεις τη Μάγκη χωρίς βρακή. Ναι, μέχρι και το πρόβατο κολλάζεις, βρε Μάγκη. Πάντως όπου πηγαίνει προετοιμάζεται, γιατί έτσι κάνουν οι στάζεις, ρε παιδί μου. Ναι, πώς θα μπει, ας πούμε, στο φόρεμα. Έκανε, παιδιά μου, κάτι πριν. Λέει, είμαι καλεσμένη στην Ανίτα. Κοίτα τι θα κάνω. Ήθελα να πω σε αυτό το κοστέτσος φόρεμα, το οποίο το είχα δει και ήθελα να το συνδυάσω με αυτά τα γαλάζια Βασίλειος, παπούτσια. Βασίλειος είναι. Βασίλειος, έχεις πάρα πολλά φιλιά. Τι να πω, είναι φίλος. Το ξέρω ότι είναι φίλος και τον αγαπάς. Και έκανα μία ώρα την ημέρα αερόβιο, γιατί ήμουνα 2 κιλά πάνω από το φόρεμα. Ξέρεις τώρα, συνήθως και τα μοντέλα που τα φοράνε δεν έχουν τις καμπύλες τις δικές μας. Οπότε, ναι, και ήθελα να πω, οπότε έκανα μία ώρα αερόβιο την ημέρα. Και διατροφή έκανα, ας πούμε, πρωτεϊνική, δεν έτρωγα υδατάνθρακες. Οπότε, άμα την καλέσουμε. Θα έρθει και χωρίς βρακή, πάλι αερόβια πρέπει να κάνει μια μισή ώρα. Ένα μήνα πριν, γιατί θα τη δώσουμε πιο στενό φόρεμα να βάλει. Εντάξει. Το βάζει στοίχημα, σου λέει εντάξει, κάθε μέρα αερόβιο. Τι και θα τρώω και μόνο πρωτεΐνη, κατάλαβε και έτσι θα μπω στο φόρεμα. Αλλά. Πάντως, έχει και το χούι. Δεν είναι ότι έρχεται να μπει σε ένα φόρεμα. Κάθε φορά πάει και αλλάζει και φορέματα μέσα στο φόρεμα. Ένα καλεσμένο δεν έρχεται, ντύνεται, α πούμε, μπαίνει. Τελείω. Ντύνεται, χτενίζεται, μπαίνει. Καμιά φορά ντύνεται, χτενίζεται, φεύγει. Ναι, καλά, εντάξει, το έχουμε ζήσει και αυτό. Αλλά εδώ η Μάγκη κάνει αλλαγές. Μάγκη Χαραλαμπίδου έχει έρθει σήμερα εδώ με διαθέσεις να ταράξει το κοινό της νύχτας. Yes. Εντάξει. Τι χωράει το άτομο, ωραία, συγχαρητήρια. Αποφασισμένη, δηλαδή, ωραία. Με δυο ρούχα, θα βάλω ναι, αλλά αυτό. Ειδικά αυτή τη φόρμα. Καλά, αυτή η φόρμα θέλει είναι. Θέλει πολύ θάρρος, γιατί είναι μπέζ, είναι παγέτα, είναι κολλητή, βάζει και ζώνη. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο άτομο να την έβαζε. Κοίτα τώρα. Η Μάγκη και η Τζέννη, η Φερ Λόπεζ. Και εγώ δεν την βάζω. Και εγώ τη βάζω. Και εσύ τη βάζεις, ναι. Μπράβο σου. Σε άλλο καλά. Νούμερο. Δεν ναι, σίγουρα σε άλλο νούμερο. Δεν έχει σημασία. Βέβαια, αυτό το χούι η Μάγκη να αλλάζει ρούχα κατά τη διάρκεια της εκπομπής το έχει καιρό. Σε όλες τις εκπομπές. Ναι, την είχαμε δει και εκεί.
Μάγκη Χαραλαμπίδου. Wow, welcome. Love you. Χρόνια πολλά. Τι όμορφη που είσαι με αυτό. Κοίτα, σου έχω φέρει ένα ήλιο. Πάλι μαζί μας η Μάγκη Χαραλαμπίδου. Wow. Είναι κορίτσι, υπερπαραγωγή, τέλος. Ναι, τέλειος. Ένα χειροκρότημα θερμό για την Μάγκη Χαραλαμπίδου που μας χαρίζει αυτή την ωραία εικόνα. Κάθε φορά βλέπεις μια εκπομπή και είναι σαν να βλέπεις δύο. Πρόβατο, πώς μπήκε. Όχι, όχι. Έτσι. Θέλω το πρόβατο να κάνει είσοδο Μάγκη Χαραλαμπίδου. Ναι. Τέτοιο χειροκρότημα ούτε ο Φον Κάραγιαν στο Ηρώδιο δεν κάνει. Έγινε έτσι. Κάτι. Μάγκη Χαραλαμπίδου. Μάγκη Χαραλαμπίδου. Για παιδί μου είναι υποκλίνεται. Ναι, ναι, ναι. Θέλει το πρόβατο να κάνει είσοδο Μάγκη Χαραλαμπίδου. Για δεν το έχει, έλα. Μιλάει και όλα. Α, καλά. Δεν μπορεί, ναι. Α, κάνει και έτσι. Κάνει και έτσι, βέβαια. Για Μάγκη Χαραλαμπίδου σκοτώθηκα στο χειροκρότημα. Εσένα προβατάκι. Ναι, 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 τίποτα. Αλλά θέλω. Α, και βέβαια θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι πράγματα. Του Σατανά τα είπε και η υπεύθυνη Θεού. Υπεύθυνη Θεού, ναι, βεβαίως ήταν καλεσμένη στον Θεό. Βεβαίως και να δούμε τι είπε για μας. Μετά, ναι. Σε χθε είδε your face sounds familiar που κάνουν. Αυτά όλα σατανικά είναι. Όλοι αυτοί του Σατανά. Ο Παπαδάκης είναι ο χειρότερο του Σατανά. Είναι του Σατανά μαζί με τη Σεμίνα Διγενή. Και αυτή του Σατανά είναι όλοι είναι τα όργανα του διαβόλου. Όλοι. Η Μπεκατόρου είναι του Σατανά. Όχι, του διαβόλου. Τι, του Σατανά είναι η Μενεγάκη. Ο Τσίπρας, ο άθεος του Σατανά. Και ο Φίλης του Σατανά. Ο έρωτας εντωμεταξύ είναι του Σατανά. Ο Λάκης Γαβαλάς. Είναι ψυχούλα ο Λάκης. Ο Λάκης είναι ψυχούλα. Όλος ο άλλος κόσμος του Σατανά. Του Σατανά, έτσι. Μετά είμαστε όλοι μια παρέα. Να το ξέρουμε αυτό. Έτσι είμαστε όλοι του Σατανά. Τι έγινε. Τρελαίνεσαι. Σιγά σιγά. Ο Σατανάς μπήκε μέσα σου. Ηρέμησε. Έχουμε εκπομπή. Ναι, ναι, ναι. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με τη Λουκά, η οποία παιδιά ναι τη βοηθάει. Επειδή είναι υπεύθυνη Θεού, τη βοηθάει η ίδια η Αγία Παναγία. Ναι. Χθες τελευταία φορά πήγα και φώναξα την Τρόικα στο Χίλτον που είναι τώρα. Πηγαίνω εκεί και έκοψα το Σκάι και ήταν παραμονές 25 Μαρτίου. Απέναντι είναι ο Ευαγγελισμός του Θεοτόκου, ξέρεις, απέναντι. Μίλαγε αυτός, ζωντανά του, και πήγα δίπλα του. Και δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι ήταν εκεί. Τίποτα, με θαύμα της Παναγίας, δεν με είδαν καθόλου. Και μπήκα μπροστά και φώναξα και δεν με είδαν καν. Τίποτα, του τύφλωσε η Παναγία. Την έκανα αόρατη. Πάει Παναγία, της έδωσε το αόρατο γυλαίκο που όταν το φοράς δεν φαίνεσαι και δεν σε περνάει. Χάρι Πότερ, του Σατανά. Περνάει σφαίρο μέσα σου. Ναι, πω, πω. Και τους τύφλωσε και πήγαινε αυτή ναι, εκεί ναι, και τους ήταν εκεί πέρα και μίλαγε, έκανε το αυτό που ήθελε να κάνει, αλλά η Παναγία τους τύφλωσε και δεν την είδανε. Δεν την είδανε. Γιατί κυρία Λουκά δεν είναι όποια και όποια. Έχει μάνατζερ, όχι το καθήρι. Έχει μανατζάρα. Μου λένε, ρε παιδί μου, ποιον έχεις μάνατζερ και λέω, ο Θεός δεν σας κάνει, απίστευτο. Ο Θεός. Έχεις μάνατζερ το Θεό, έτσι. Ναι, απίστευτο, απίστευτο. Βέβαια, για να πάει στην εκπομπή του Θεού, το Θεό πήραμε. Απίστευτο. Αυτός της λέει που να πάει σε ποιες εκπομπές και τα λοιπά. Είπε στο Θεό, κοίτα, την έχω κλείσει πρώτα στο Λγαβαλά. Ναι, ναι, ναι. Θα έρθει μετά σε σένα. Θα έρθει μετά. Θεός εδώ, γεια. Εδώ Θεός, γεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Πάμε λοιπόν στην εκπομπή μας, γιατί έχει θέματα σήμερα, παιδιά μου, τα οποία είναι πολύ περίεργα. Ναι, ποιος γνωστός τραγουδιστής είπε για συναδερφό του που τον έχει δει γυμνό ότι είναι super wow. Δηλαδή, βγαίνει. Βγαίνουν και οι άντρες τραγουδιστές να πούνε, εγώ είδα γυμνό τον Τάβε και είναι wow. Ποιος πρωταγωνιστής του ελληνικού κινηματογράφου δήλωσε πως έχει αποθυμένο τη Μάρθα Καραγιάννη και πως αν ξαναζούσε θα έκανε δεσμό μαζί της. Αχ, θα δείτε. Ποιος, έλατε. Λοιπόν, φαντάζομαι. Ποια γνωστή κυρία της showbiz έφτασε να ζυγίζει 25 κιλά. Ναι, ξέρω, ξέρω. Μπα. Και ποιος γνωστός κύριος της τηλεόρασης έχει τη φήμη του ματάκια. Ποια γνωστή κυρία έβρισε συνάδελφους της, αποκαλώντας τους άφωνες, γλάστρες και ξεπεσμένους. Πού το βρήκες αυτό. Α, ποια γνωστή τραγουδίστρια, ναι. Ποιος γνωστός κύριος αναγκάστηκε να ξυρίσει τα μαλλιά του γιατί έκανε αποτυχημένη εμφύτευση μαλλιών. Ναι, παιδιά. Και μαζί μας ήταν ο Αλέξανδρος Μπουρδούμπης. Ναι! We'll be right back.
Έλα. Περιμένω. Όχι πάνω από το Στέλιο, ρε. Όχι πάνω από το Στέλιο. Φύγε, φύγε. Μα είστε ήδη και εγώ. Όχι, δεν θα πας. Περιμένετε, φύγε. Πήγε, δεν την έχω. Έλα, θα χτυπήσει κάποιος. Είστε βλαμμένα, μην πετάτε. Έλα. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι αυτά τα βελάκια είναι ασφαλή συμπλαστικά. Και γι' αυτό δεν πιάνουν καλά. Καλά, είστε χαζά. Γιατί γίνεται όλο αυτό. Διότι, παιδιά μου, σήμερα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα αθλητισμού για την ανάπτυξη και την ειρήνη. Έτσι, δεν είναι τυχαία ημέρα, διότι θέλω να σας πω ότι σήμερα, σαν Παγκόσμια ημέρα του αθλητισμού, δεν έγινε τυχαία, έγινε, καθιερώθηκε, γιατί έχει στόχο να εξάρει τη σημασία του αθλητισμού στην επικράτηση της ειρήνης, τη συμφιλίωση στον κόσμο, στην καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής, των προκαταλήψεων, του φόβου και των παρεξηγήσεων. Μπράβο! Άντε. Και συμβάλλουν βεβαίως στην ανθρώπινη ανάπτυξη. Και θέλω να πω ότι διαλέξανε τη σημερινή μέρα, διότι αρχικά είχαν πει την 23η Ιουνίου, αλλά διαλέξανε τη σημερινή μέρα γιατί σαν σήμερα ξεκίναγαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896 στην Αθήνα. Η αναβίωση. Η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων στο Καλλιμάρμαρο. Τότε ήταν ο Σπύρος ο Λούις. Λούις. Πάμε πρώτο γύρο, παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα που πάτε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, πρώτη μου, στην αρχαιότητα, όλοι οι αθλητές ήταν γυμνοί. Οπότε, ρε παιδί, δεν φορούσαν χιτώνα. Όχι καλέ, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είσαι σίγουρος, κάτι δεν φοράγανε. Τι λέτε, παιδιά, τα ακούτε πρώτη φορά από αυτή την πληροφορία. Ναι. Εντάξει, στο γυμναστήριο πηγαίνανε. Και στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν γυμνοί οι αθλητές. Το θέμα είναι ότι, κύριε παιδί μου, μπορούσε κάποιος να δει τον συναθλητή του και να καταλάβει. Τι είναι, προσοντούχος ή δεν είναι. Μάλιστα. Εδώ όμως, παιδιά μου, ακόμα και χωρίς Ολυμπιακούς Αγώνες, έχουμε αποκάλυψη. Το καμαρίνι του συνεργάτη του Ξεβράκωτο και είπε: Ουάου, το έδεσε με τους Ολυμπιακούς. Όχι μόνο Ξεβράκωτο, Μαρία μου. Τι άλλο τον είδε. Δηλαδή. Έτσι άλλο. Ξεβράκωτο. Βεβαίωσα. Ποιο γνωστό τραγουδιστή είπε για συνάδελφό του που τον έχει δει γυμνό ότι είναι super wow. Λοιπόν, Φώτη Ποιώτη. Λοιπόν, Φώτη μου αγαπημένε. Θα σου λέω ποιο είπε και ποιο είναι και ο τραγουδιστή. Για ποιον δηλαδή. Στο νούμερο ένα σου έχω. Το μαρτύρησε ο Χρήστος ο Χολίδης για τον Νίκο τον Οικονομόπουλο. Μάλιστα. Για πες τώρα, πώς σου φαίνεται η πληροφορία αυτή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Θα πες μου όλα τα άλλα και θα σου πω. Ωραία. Στο νούμερο 2 σου έχω. Μήπως το μαρτύρησε ο αγαπημένος μας Θοδωρής Μαραντίνης για τον Σάκη του Ρουβάτη, ότι δεν ξέρω αν γνωρίζεις, τώρα που είναι στο Super Idol, φαντάζομαι. Εκεί τα αγόρια θα αλλάζουν στα καμαρίνια, θα γίνονται. Και στο μαγαζί δουλεύουν. Ναι, μαγαζί καλέ. Ναι, και στο μαγαζί είναι μαζί, αλλά είναι και στο Super Idol. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, εκεί έχουν ένα καμαρίνι. Super Idol. Και αν το Super Idol. Αυτό που λες. Στο νούμερο 3 σου έχω τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Μήπως μίλησε γι' αυτόν ο Κώστας ο Μαρτάκης σήμερα στα Καλλιμερούδια. Και είπε ότι του Αργυρού είναι wow. Καλέ, super wow. Ένα προσωπικό παιδί μου στα Καλλιμερούδια, ο Μαρτάκης πάει λίγο κοιμισμένο. Δεν καταλαβαίνει τις πληροφορίες που λέει, καταλαβες. Μάλιστα. Και στο νούμερο 4 σου έχω τον DJ Earth για τον Ζερό. Είναι και οι δύο μέλη των Vegas. Ναι, ναι, ναι. Άρα προφανώς εκεί στις συναυλίες, εκεί στις live εμφανίσεις τους, οπωσδήποτε έχουν δει γυμνό ο ένας τον άλλον. Εντάξει, τον Ζερό μπορείς να καταλάβεις, ας πούμε. Από πού το καταλαβαίνεις. Τι. Λόγω της ποιητής. Ο Ζερό είναι Ο Ζερό είναι ο αριστερός. Ναι, αριστερός. Και μάλιστα. Ο δεξιά, όπως το βλέπουμε, είναι ο DJ. Δεν το έπανε ο DJ, Όχι, λες, Δεν ξέρω. Μου φαίνεται... Και, κανένας δεν μου κάνει να το έχει πει. Όμως κάποιος από τους τέσσερις τώρα, το έχει πει. Μαράτη, ξέρω, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι ο Σάκης... Ναι, ναι, γυμνός. Ότι εύκολα γδύνεται. Απατή. Σε δουλειές. Χα. Έτσι, δηλαδή, ρε παιδί μου, θέλει να αλλάξει, δεν τρέπεται να αλλάξει μπροστά στους άλλους. Άρα πρέπει να ρωτήσουμε και την Πεγκυζίνα και την Τάμπτα. Ναι, δεν ξέρω. Θα έχει δικό του καμαρίνι τώρα, δεν είναι αυτό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Κανένας. Να πάμε σπίτια μας. Ωραία. Να πάμε στο 3. Το 3! Το μάτι μου, το πες πάλι. Το λογικό έπρεπε να πάμε. Ναι, ναι,
Έτσι τον γράφουν το TJR. Μάλιστα. Αλφα, Ιώτα, Ρο. Άρα ο Ζερό έχει τα προσόντα. Ναι, καλά. Άρα δεν είναι όνομα και πράγμα. Όνομα και πράγμα είναι. Ο αριστερός, ο μαύρος είπαμε. Ναι, το Ζερό είναι μηδέν. Λέω, όχι όνομα και πράγμα. Λοιπόν, δώσανε σήμερα συνέντευξη στο Γιού, όπου ρε παιδί μου ο δαιμόνιος δημοσιογράφος ρώτησε το TJR. Αυτά που λένε για τους μαύρους ισχύουν. Ποιος ήταν ο δημοσιογράφος? Δεν ξέρω, να τον κάνω ίδωλο στο Γιού. Αφήσα κάρτα κορτίζα. Και ο άλλος μας είπε ότι ναι, βεβαίως είναι. Μπορεί, μπορεί. Και λέει ότι ναι, ναι, είναι. Αλλά εγώ που τον έχω δει και γυμνό δεν έχω αισθανθεί καμία μειονεκτικά. Άρα και αυτός προσοντούχος. Και οι δύο δηλαδή έχουν πλούσια τα πάντα. Πήραμε την πληροφορία μου. Έμα, ναι. Αλλά παιδιά μου, έχω κι άλλο να σας πω. Γιατί σου έλεγα εγώ πριν για τα καλημερούδια. Τι. Πήγε παιδί μου η Τονία Σωτηροπούλου στην Τωρέτ. Και τι της αποκάλυψε? Σου λέει, έχω να διαλέξω μεταξύ ενός άσχημου άντρα και τις μέρες στην Ατσάκη. Με ποια? Με ποιον ή ποια θα χαμουρευόμουν? Τι διάλεξε, λες? Θα το δεις, θα το δεις. Και επίσης, παιδιά μου, έχω να σας αποκαλύψω ότι υπάρχει μεταξύ μας τραγουδιστής ο οποίος αποφάσισε να ξυρίσει όλα του τα μαλλιά και έμεινε κουρούπα, διότι πήγε ο άνθρωπος να κάνει εμφύτευση μαλλιών. Εμφύτευση ή μεταμόσχευση? Μεταμόσχευση. Μεταφύτευση. Όπως το καταλαβαίνετε. Και βγήκε ένα αποτέλεσμα τόσο άθλιο που σου λέει, έπαθε καμιά μόνη. Δεν το παίρνω όλο με την ψηλή. Για μπορεί πάμε να τα δούμε όλα αυτά μαζί και μετά να τα σχολιάσουμε. Μία συγκλονιστική συνέντευξη, όπως είδαμε στο Μέρι Μέρι, έδωσε η Νανά Καραγιάννη στο περιοδικό Γιου, όπου είπε ότι είχε φτάσει να ζυγίζει 25 κιλά. Υπήρχαν μέρες που δεν έτρωγες τίποτα. Βέβαια, στην αρχή νόμιζα ότι πνίγομαι με το φαγητό και ότι πεθαίνω. Οπότε κάποια στιγμή είπα, γιατί να φάω αφού θα πνιγώ, όλα είναι εγκεφαλικά. Όταν αισθανόσουν ανεπιθύμητη, σκέφτηκες να δώσεις τέλος στη ζωή σου? Πάνω στις μεγάλες μου μαυρίλες και ανορεξίες, ναι, βεβαίως. Το σκέφτηκα πολύ σοβαρά, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος που σκέφτομαι και κάνω. Και όταν είσαι σε ένα σημείο όπου δεν υπάρχει λογική, όλα σου φαίνονται βουνό. Γιατί είσαι αδύναμος ψυχολογικά, σωματικά, έχουν χαθεί τα πάντα και οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι απέναντί σου. Βασανίζεις όλο τον κόσμο και σκέφτεσαι, αν έφευγα από τη μέση, θα ήταν και εκείνη καλύτερα. Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε βέβαια πόσο την επηρέασε το διαζύγιο των γονιών της και ότι ο πατέρας της έκρυβε την ύπαρξή της από την καινούργια οικογένεια που έφτιαξε. Συνεχίζω με το Βαλάν, που πήγε για μαλλί και βγήκε ξυρισμένος. Από όπως είπε στο Γιώργο Λιάγκα. Εσύ τα μαλλιά το ξύρισμα γιατί το υιοθέτησες και δεν άφησες τα. Αυτό το ξύρισα γιατί είχα κάνει μια αποτυχημένη επέμβαση μεταμόσχευση. Α, έκανες μεταμόσχευση στα μαλλιά. Αποτυχημένη, εντάξει. Δεν ήταν το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ το αποτέλεσμα το επιθυμητό. Οπότε. Αφού το ξύρισα και μου λένε ότι έχω πάρα πολύ ωραίο κεφάλι. Έχει ωραίο κρανίο, ναι. Η αλήθεια είναι έχει πολύ συμμετρικό κεφάλι. Εμένα μου αρέσει και το υιοθέτησα πια και το κρατάω. Ακόμα και με μαλλιά να μου δώσουν τώρα, δηλαδή δεν φεύγω. Η Νίνα Λοτσάρη είχε διάθεση για καταγγελίες. Αφού, όπως είδαμε στο star.gr, έγραψε για κάποιους συναδέλφους της. Κάπως έτσι, διάφορες άφωνες γλάστρες από σκυλάδικα, κάποιοι ξεχασμένοι και εξοφλημένοι, κατασπαταλούν τον τηλεοπτικό χρόνο και επιδίδονται σε ένα ρεσιτάλ ανοησίας και αγραμματοσύνης. Και όλα αυτά για τα νούμερα. Αυτή τη χώρα τα μίντια έχουν μάθει να δίνουν αξία στους φελούς. Οτιδήποτε έχει βαρύτητα το βουλιάζουν βία στον πάτο για να υποτιμούν την νοημοσύνη μας όλο και περισσότερο. Η Ντορέτα Παπαδημητρίου έβαλε διλήμματα στην Τόνια Σωτηροπούλου. Θα προτιμούσες ένα άσχημο άντρα ή τη Μέρη Σνατσάκη? Και δείτε τι απάντησε. Θα χαμουρευόσουν με τη Μέρη Σνατσάκη. Το έχεις πει αυτό? Αυτή η λέξη βγήκε από ένα πολύ αθυρόστομο άνθρωπο, τον Δημήτρη τον Ουγγαρέζο. Σε ερώτησε με ποια ήταν η ερώτηση πρώτα απ' όλα. Εμένα γενικά μου αρέσει η ομορφιά. Όλες γυναίκες. Και είναι θεμητό. Και θέλω να πω ότι π.χ. σου λένε θα έχεις έναν άσχημο άντρα να φιλήσεις. Και έχεις και τη Μέρη Σνατσάκη. Τι θα προτιμήσεις? Τη Μέρη Σνατσάκη. Αυτό. Οι Βέγκας, όπως είδαμε στο Μέρι Μέρι, έδωσαν συνέντευξη στο περιοδικό Γιου και αποφάσισαν να μας μιλήσουν για τα προσόντα τους. Κάπως έτσι μάθαμε ότι ο Ζερό είναι από τους τυχερούς άντρες. Γυμνό τον έχεις δει? Αυτό που λένε για τους μαύρους τελικά ισχύει? Για το Playboy δίνω συνέντευξη. Για το Ζερό ισχύει? Είναι από τους τυχερούς. Τον έχω δει γυμνό, αλλά δεν έχω νιώσει μειονεκτικά, είπε ο DJ Earth, και δεν έχουμε λόγο να τον αμφισβητήσουμε. Εκτός όμως από το DJ Earth, υπάρχει ακόμα ένας ματάκιας στην ελληνική showbiz και λέγεται Γρηγόρης Κουντάρας. Μπρατσάκι έχετε δει από το Θοδωρή φέτος? Εγώ τον έχω δει και γυμνό, μη ρωτάσαι με. Θέλω να τα ακούω αυτά. Εκεί που αλλάζουμε τον βλέπω, δεν έχω πρόβλημα. Εκεί που αλλάζει, κοιτάς. Εσύ αγόρι τα κορίτσια, μάμ και να αλλάζει, τον κοιτάς. Δεν κοιτάζω τα κορίτσια, τα αγόρια κοιτάζω. Δεν ξέρω πώς κοίταζες την Κατερίνα όταν κάνατε μόδα. Νομίζετε μου τα έκανε τα παραπονά. Μαζί συνεννοούμαστε το πρωί και πάμε. Κουκλί μου, τι πουτάκια είναι αυτά, χρυσά θα στα κάνω, χρυσά. Αμάν. Τζολιά μου, τι στιθάκι είναι αυτό, χρυσό θα στα κάνω. Το φαΐ μου.
Τι πλατούλες είναι αυτές. Χρυσές θα στις κάνω κι αυτές. Χρυσές θα στις κάνω. Κουκλί μου, μα πιο πολύ αγαπώ τα χέρια σου. Κι αυτά χρυσά θα στα κάνω. Ολόκληρη στο χρυσό θα σε πτήσω. Χρυσή θα σε κάνω ολόκληρη. Ποιος είναι? Ο Χρυσοχός! Ωραίο! Να, τέλειο, τέλειο! Εγώ βρήκα πάρα πολύ επιθετική την Λοτσάρη. Δηλαδή και... έκανε μια πολύ. Ότι ας πούμε, ρε παιδί μου, στην τηλεόραση υπάρχει λόγος που εμφανίζονται, λέει, φελή για να μπορούν να. Εμένα λίγο... μου θύμιζε λίγο. Ποιος... Ο Μπογδάνος δεν είχε πει ότι στην τηλεόραση όσες γυναίκες βγαίνουν είναι στην ουσία σαν να λέμε. Ναι, δεν μπορώ να το πω έτσι. Κάτι αντίστοιχο, α πούμε. Αντίστοιχη φιλοσοφία είναι και η δήλωση του Λοτσάρη. Πολύ, πολύ, πολύ. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Εγώ έχω συγκλονιστεί με την Νανά Καραγιάννη, παιδιά. 25 κιλά. Δηλαδή. Φαινόταν, παιδιά, ήταν άρρωστη κοπέλα. Δεν το φανταζόμουν. Τι είπα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν το φανταζόμουν. Εντάξει, να ξέραμε ότι είναι πάρα πολύ αδύνατη. Εδώ στο Στάρο κιόλα είχε δουλέψει η Νανά και το γνωρίζαμε. Αλλά... Το παλεύει πάρα πολλά χρόνια. 10 χρόνια. Ναι, πολύ καλύτερα. Και με συγκλώνησε γιατί πάντα όλα έχουν μια ρίζα. Το κορίτσι έχει ζήσει μια φάση που φαίνεται το έχει στιγματίσει και το έχει τραυματίσει. Ο μπαμπάς της που ξαναπαντρεύτηκε την έκρυβε. Να σε κρύβει ο μπαμπάς σου από την καινούργια του οικογένεια. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Είσαι χ. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πέρασε και απορώ, ρε γαμώτη μου, γιατί γίνονται γονείς άμα δεν μπορούν να τα αντέξουν. Έλα, πες το. Γιατί οι άνθρωποι με πολύ σοβαρά τραύματα, οι περισσότεροι τα έχουν από τα σπίτια τους. Γιατί πολλές φορές νομίζουν για τον εγωισμό το παιδί... που έχει ο καθένας ότι ντε και καλά θέλω παιδί. Όπα. Όπα. Το ξαναπέστω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλετε να πάμε λίγο έτσι. Να πάμε στις με ένα καπάκι. Και Μαρία. Ετοιμάζουμε τώρα καινούρια. Θέλετε να πάμε πίσω έτσι στις παλιές ελληνικές ταινίες που πολύ μας αρέσουν. Και να αναβιώσουμε έτσι παλιές στιγμές και να πούμε λίγο κλειδαρότρυπα για έρωτες. Θα σας πω κατευθείαν στον πρωταγωνιστή του ελληνικού κινηματογράφου που δήλωσε ότι αν ξαναζούσε εκείνη την εποχή. Είναι ερώτηση. Ναι. Είστε έτοιμοι. Πάμε να ρωτήσω. Θέλω να κάτσω το πιο. Ο πρωταγωνιστής του ελληνικού κινηματογράφου δήλωσε πως έχει αποθυμένο τη Μάρθα Καραγιάννη και πως αν ξαναζούσε. Ότι θα έκανε δεσμό μαζί τη. Τελείως! Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Το δικαστήριο. Το χάσατε. Το είδα εγώ. Έκατσε πρώτος, αλλά πολύ πριν. Άρα είναι άκυρος. Ναι, άρα εγώ. Ξανακάτσα. Και μετά ξανάκατσε πάλι. Ακυρώνεις γιατί βάζεις το κανόνο. Λοιπόν, Μαρία, πάμε στον πρώτο κύριο που είναι ο Φέδων Γεωργίτσης. Ναι, αλλά το ξέρει τώρα, κατάλαβες. Το ξέρω, ναι. Α, το ξέρει, δεν πειράζει. Θα το πούμε. Θα πούμε 2-3 στοιχεία. Λοιπόν, ο Φέδων Γεωργίτης, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι εντάξει, ήταν πάρα πολύ ποθητός από τις γυναίκες. Ήταν τεράστιο ζευγάρι. Ναι, είχε συμπροταγωνιστήσει με τη Μάρθα Καραγιάννη, είχε ένα γάμο με την Μπέτη Αρβανίτη. Είχε παντρευτεί με την Μπέτη Αρβανίτη. Ναι, παλιά. Πολύ παλιά. Ναι. Λοιπόν, ναι, εγώ έτσι, τουλάχιστον έχω διαβάσει ότι είχαν ένα γάμο. Λοιπόν, ο οποίος, παιδιά, πρέπει να σας πω μέχρι σήμερα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ότι κάνει γιόγκα, ήταν να φύγει στα Ιμαλάια, αλλά εξαιτίας ενός προβλήματος είναι εδώ. Και γενικότερα δεν μιλάει για την προσωπική του ζωή. Να μείνει η Μαλάια. Τι να μείνει η Μαλάια. Ήθελε να φύγει και ασχολείται. Δεν είχε γνωρίσει έναν. Να ανοίξει Everest στα Ιμαλάια. Έναν γιόγκι και είχε ήταν πολύ καλό αυτό που είπα εκεί. Όχι, τώρα να μας διευκρινίσεις. Εντάξει, ωραία. Ας την κοπέλα να το πει το θέμα να τελειώνουμε. Όχι. Να τα λέμε τα καλά. Γιατί έχουμε παραγνωριστεί και τα αφήνουμε και. Και περνάνε έτσι. Ο δεύτερος κύριος είναι ο αγαπημένος Κώστας Βουτσάς. Ο Κώστας Βουτσάς. Λάτρης των γυναικών. Και πολύ καλή του φίλη. Και πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρεις ο κουμπάρος την κουμπάρα. Λες, ε. Ωραία. Οπότε δεν λέω τίποτα άλλο. Αυτό που είπες μας κάλυψε. Πάμε στον επόμενο κύριο. Γιώργος Κωνσταντίνου. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου δεν μιλάει για την προσωπική του ζωή και μία φορά που είχαν πάει σε μία εκπομπή και του είχαν κάνει ένα αφιέρωμα στο Μακεδονία, το TV, τα κορίτσια για σπίτι νομίζω, έχει γίνει έξαλλος. Αλήθεια. Ναι, δεν θέλει καθόλου να μιλάει για την προσωπική του ζωή, έχει πει 2-3 πράγματα. Μόνο μια γυναίκα του ξέρουμε που ήταν τελευταία, από τη Μαρία νομίζω, που ήταν και είχαν και μεγάλη διαφορά ηλικίας. Είχαν μεγάλη διαφορά. Έχουν ένα παιδάκι, δεν έχουν. Να του ζήσει. Αλλά. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου έκανε κάποιες αποκαλύψεις για τα παιδικά του χρόνια που τον φώναζαν Φαντασίας, ο Φαντασίας. Γιατί? Και μέσα σε αυτές δεν είπε το λόγο. Και πολύ ήταν αυτό που είπε, η αλήθεια είναι, γιατί δεν του αρέσει να μιλάει. Οπότε μέσα σε αυτές τις αποκαλύψεις μπορεί να έκανε και μία τέτοια αποκάλυψη. Συγκεκριμένη, μιας και τον βρήκαμε σε καλό mood. Αλλά αφού ξέρω τώρα, εντάξει, και μην μπεδεύεσαι. Ο τελευταίος κύριος είναι ο Κώστας Καζάκος.
που ο Κώστας Καζάκος είχε πει σε δήλωσή του ότι θέλει να έχει έναν άνθρωπο δίπλα του και γενικότερα είναι πάρα πολύ τρυφερός, αγαπάει τις γυναίκες και είναι και εκδηλωτικός. Σε ποια ταινία είχαν συνεργαστεί, παιδιά? Δεν σ' άκουσα. Σε ποια ταινία είχαν συνεργαστεί? Είχαν συνεργαστεί. Όταν γέννησε η Καρέζη, την αντικατέστησε η Καραγιάννη. Στην ταινία αυτή εδώ. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, για πες ρε Μαρία που το ξέρεις. Εντυπωσιακό αυτή η επιλογή που κάνατε Καζάκος με Μάρθα Καραγιάννη. Δεν μου ταιριάζουν καθόλου. Δεν σου ταιριάζουν. Όχι. Όχι. Έλα Μαρία, πες. Φέδων Γεωργίτσης δεν είναι. Γιώργος Κωνσταντίνου δεν μιλάει για τη ζωή του και νομίζω ότι επειδή δεν το ξέρω ποιο είναι, αλλά είμαι σίγουρη ότι είναι αυτό. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρω. Απλώς μου είναι, μόλις διάβασα το ποιος είπε για τη Μάρθα Καραγιάννη αποθυμένο, είμαι σίγουρη ότι είναι ο Βουτσάς, γιατί το έχω ακούσει να το λέει πολλές φορές. Το δει. Συνέντευξη έδωσε. Πιάσαμε στα πράσα τον Κώστα Βουτσά. Την ώρα που μαγείρευε στο σπίτι. Μπήκε στο σπίτι την ώρα που μαγείρευε. Την ώρα που μαγείρευε. Παιδιά, πήγα σπίτι του και μου άνοιξε με την ποδιά. Μα τον πρόδωσε η Ελίκη. Σύζυγό του την εκεί. Ναι, και σα αγαπάει πάρα πολύ. Και εγώ πολύ. Βλέπει την εκπομπή και μα είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μα είπε για τη Μάρθα Καραγιάννη. Μα είπε ότι του άρεσε να τον απορρίπτουν οι γυναίκε. Τον έφτιαχνε. Ναι. Του άρεσε πάρα πολύ. Όταν ήταν μικρό που πούλαγε τσιγάρα για να ζήσει έξω από οίκου ανοχή. Κάτι για το μικρό του που θα τα δούμε όλα αυτά και θα τα σχολιάσουμε. Γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μετά δεν είναι τσιγάρο που λένε. Αχ, ρε Στέλιο. Στέλιο στην πιάνια. Όχι. Όπως βλέπετε, είμαστε έξω από το σπίτι του Κώστα Βουτσά. Η σύζυγός του Ιαλίκη μας είπε ότι είναι μέσα και εκείνος δεν το ξέρει και θα τον πιάσουμε στα πράσα. Γεια, λάτε. Γεια σας! Οχ, σας πιάσω μαγειρεύετε! Ναι, μαγειρεύω. Τι κάνετε, η σύζυγος μας πρόδωσε ότι είστε εδώ, η Αλίκη, και ήρθαμε να σας πιάσουμε στα πράσα, πειράζει? Στα πράσα μαγείρεμα να πιάσετε, στα πράσα να πιάσετε, πράσα μαγειρεύω. Περάστε μέσα. Τι καλό μαγειρεύετε? Κοτόπουλο με λαχανικά. Ξέρετε να μαγειρεύετε γενικότερα? Ξέρω πάρα πολύ καλά. Ο ατμομάγειρας ξέρει, εγώ δεν ξέρω. Αυτό το κάνει το ίδιο. Πώς είναι? Κάτι είναι σαλαμάκι, ναι. Πώς πάει η Αλίκη με την εγκυμοσύνη? Πάρα πολύ καλά πάει. Πάρα πολύ καλά. Και νομίζω θα βγει ένα πολύ, πολύ υγιές παιδί και σοβαρό παιδί, γιατί το είδαμε κιόλας. Είναι αγοράκι και μάλιστα δεν μπορώ να το πω κι αυτό. Είδαμε τα πόδια, τα μάτια του, το ποντά του. Είδαμε και το πουλάκι του. Αχ, ωραία. Και λέει η Αλίκη, αχ, σαν φιστικάκι είναι. Ναι, λέω, σαν φιστικάκι είναι. Τώρα αργότερα θα γίνει μπανάνα. Θα διαιωνιστεί το επίθετο, δηλαδή. Ναι, Φίβος Βουτσάς. Το διάλεξε η Αλίκη. Ωραίο. Ήθελε ένα όνομα τέτοιο. Λίγο αρχαίο όνομα, λίγο αυτό, λίγο που να είναι έτσι σοβαρό όνομα. Οπότε τις μαγειρεύετε, την περιποιείστε, τι κάνετε? Ναι, είναι στο γραφείο της η Αλίκη. Δεν τις μαγειρεύω, μαγειρεύει εκείνη. Το χειμώνα θα ανεβάσουμε έναν Αριστοφάνη. Πέσα κι εγώ, είμαι υπαλληλός της πια. Είναι δική της δέντρομάδια και τώρα παίζουμε το ένα με τη ροκέφαλο στη χώρα των. Ένα τρογγυλοκέφαλο στη χώρα των με τη ροκέφαλο. Και έχει και θείασο με δύο άλλου, δύο θείασου έχει, που πάνε για μικρά παιδιά. Λάτρης των γυναικών, αλλά ορίστε, βρήκατε τη γυναίκα της ζωής σας. Βασιλεία μου είναι οι γυναίκες, δεν είναι πάθος οι γυναίκες, το λέω. Πάθος είναι τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, πάθος είναι ο τζόγος. Αυτό είναι αποστολή, το πάθος είναι αρρώστια. Ενώ η αποστολή στη γυναίκα είναι ομορφιά, είναι ζωή, είναι ένεση ζωής. Είχατε πει ότι γενικά από τις συμπροταγωνίστριές σας, με καμία τελικά δεν είχατε περαιτέρω παρεδώσει. Όχι. Μου άρεσε να κυνηγάω τις γυναίκες, να με απορρίπτουν, να αυτό και να τις νικάω. Δεν είμαι ο Αλεξανδράκης. Με το Αλεξανδράκη δεν κλείτουν καμιά γυναίκα από αυτόν. Όλες τον θέλουν, όλες. Το ζηλεύατε εσείς αυτό? Όχι, καθόλου, το θαύμαζα. Πιο κοντά με ποιον ήσασταν, με τον Κούρκουλο ή τον Αλεξανδράκη που και οι δυο ήταν? Τον Αλεξανδράκη. Ο Κούρκουλος ήταν παππού, μακρύς ήταν πολύ. Με τον Γίνο Νίκο το Ρίζο ήμασταν πολύ. Με τον Χατζηχρήστο ήμασταν. Με τον Αλέκο τον Τζαρεντάο κάνουμε πολύ παρέα. Θεό σχολιάστηκε γι' αυτόν. Πόσες φορές θα πω Θεό σχολιάστηκε. Θεέ μου! Πόσες φορές θα πω Θεό σχολιάστηκε. Σε συνέντευξη αυτή που θα κάνουμε. Δεν ξέρω. Ξανά
ζούσατε εκείνη την εποχή, ποια γυναίκα θα φλερτάρατε που δεν είχατε τολμήσει τότε? Ποια γυναίκα, ε? Θυμάστε την Καραγιάννη? Δεν την είχατε φλερτάρει? Γιατί είσαστε και πολύ καλοί φίλοι. Πολύ φίλοι είμαστε. Έχει πει η Μάρθα κάτι πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό, πολύ σοφό. Όταν εγώ, λέει, είχα δεσμό, ήταν ελεύθερος ο Βουτσάς. Όταν ο Βουτσάς είχε δεσμό, ήμουν ελεύθερη εγώ. Και δεν μπορούσα ποτέ να σμίξω. Μικρός όταν ήσασταν, πουλάγατε τσιγάρα σε... Ναι, είμαι, πουλάγα τσιγάρα. Και σε οίκους ανοχής πηγαίνατε? Ναι, σε οίκους ανοχής από έξω. Γιατί είχε κόσμο πολύ, είχε πελατεία και αυτά. Και πουλάγα τσιγάρα εκεί. Ναι, δε αυτό έκανα τον Παπατζή, Λαμόγιο. Λαμόγιο θα πει Αβανταδόρος, σε Παπατζήδη και αυτά τα πράγματα, ναι. Είχατε σκεφτεί ότι μπορεί να ξαναπαντρευτείτε? Όχι. Όχι. Όχι, το έκανα αυτό για την Αλίκη. Γιατί η Αλίκη σε αυτήν την ηλικία που είναι, δεν θυμάμαι πόσο χρόνο είναι, δεν έκανε παιδί με τον πρώτο της άντρα και είχε αυτό το παράπονο. Και τέλος πάντων, λέω, κοίταξα, Αλίκη, εγώ δεν έχω περιουσία. Τη χάρισα στις προηγούμενες γυναίκες και δεν έχω να σχολιάσω. Οπότε σου χαρίζω τον εαυτό μου και το σπέρμα μου. Οπότε τώρα να σας αφήσουμε να μαγειρέψετε, γιατί φτιάχνετε κάτι πολύ ωραίο. Στον αφημό μάγειρα, βέβαια. Γιατί πεινάει η Αλίκη. Και να σας ευχαριστήσουμε που μας δεχτήκατε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος. Βλέπω την εκπομπή πάρα πολύ, το ξέρετε. Σας λέω στο λόγο της τιμής μου, στη γεια μου, σας λέω ότι την βλέπω κάθε μέρα. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γλυκύτατος και πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ το έχω συναντήσει πολλές φορές σε μανάβι από κάτω από το σπίτι του. Και πάντοτε είναι τόσο πρόσχερος και τόσο καλός. Έχει πάθος, ναι, για τη ζωή. Ναι. Και είναι ο πρώτος. Δεν κουβαλάει καμία κακία για κανένα. Δεν έχω ακούσει ποτέ να πει τίποτα. Αυτό το κάνει να είναι τόσο γλυκός, τόσο ήρεμος, ναι, τόσο ευχάριστος και τόσο νέος. Γιατί με το Βουτσά δεν βαριέσαι να κάνεις παρέα. Όχι καθόλου. Αυτό έλεγε και η Αλίκη, με κάνει συνέχεια και γελάω. Δεν σταματάω να γελάω. Είναι γλυκύτατος. Ωραία, τον ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Λοιπόν, παιδιά μου, σήμερα έχουμε και άλλη επέτειο. Τι άλλο? Επέτειο της Ολυμπιακής Αεροπορίας, η οποία το 1957, μάλιστα, πέρασε στα χέρια του Αριστοτέλειου Νάση. Και από μία μικρή βαλκανική εταιρεία έγινε η τεράστια Ολυμπιακή Αεροπορία, που τότε οι επιβάτες έτρωγαν με χρυσά κουτάλια. Οι καμπίνες ήταν από τα καλύτερα υλικά. Οι αεροσυνοδοί δίνονταν με τα καλύτερα ρούχα από διάσημους σχεδιαστές. Ναι, τότε ήταν πολύ λουξ να κάνεις ταξίδι με αεροπλάνο. Βέβαια, καλέ. Βέβαια, οι πιλότοι ήταν οι πιο περιζήτητοι γαμπροί της εποχής. Έτσι, γίνανε ταινίες με τους πιλότους. Ταινίες, ιστορίες, λοιπόν. Και ο Αριστοτέλης ο Νάσης βεβαίως κόπευε να την αφήσει στο γιο του Αλέξανδρο. Αλλά μετά το θάνατο του Αλέξανδρου, τελικά κάποια στιγμή... Κατέρευσαν όλα. Κατέρευσαν όλα. Δηλαδή, την Ολυμπιακή θα μπορούσε να την είχε, ας πούμε, το Ίδρυμα ο Νάση. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε να ήταν ιδιοκτησία. Μα δεν έγινε πολλά από τότε όμως. Νομίζω πουλήθηκε. Έγινε κρατική, μετά έγιναν όλα αυτά που έγιναν. Ο Νάσης την πούλησε στο ελληνικό κράτος. Ναι. Ο Νάσης την πούλησε μετά το θάνατο του Αλέξανδρου. Ναι. Λοιπόν, για να μην σας πω εγώ άλλα, επειδή ο Βαγγέλης Τσόνος έχει ετοιμάσει ένα καταπληκτικό αφιέρωμα για τη χρυσή εποχή της Ολυμπιακής. Και τα αντικείμενα της Ολυμπιακής Αντάξης είναι πολύ συλλεκτικά. Βέβαια. Πολύ συλλεκτικά. Πολύ. Πάμε να δούμε το αφιέρωμα. Σαν σήμερα πριν από 59 χρόνια, η ελληνική αεροπλοεία άλλαξε για πάντα. Γιατί στις 6 Απριλίου του 1957, η ελληνική Ολυμπιακή Αεροπορία πέρασε στα χέρια του Αριστοτέλειου Νάση και μαζί σε μια νέα εποχή. Από μια μικρή εθνική αεροπορική εταιρεία των Βαλκανίων με το όνομα ΕΕΣ, η Ολυμπιακή Αεροπορία έγινε τις επόμενες δεκαετίες μια από τις κορυφαίες αεροπορικές στον κόσμο. Το ταξίδι με την Ολυμπιακή ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία για τους επιβάτες, που από 500.000 το 1957 έγιναν εκατοντάδες εκατομμύρια στο πέρασμα των ετών. Τα τζετ που έφερε στο στόλο τα ζήλευαν ακόμα και ξένοι κολοσσοί. Οι καμπίνες των αεροπλάνων ευρύχωρες και από τα καλύτερα υλικά, ενώ το φαγητό των επιβατών μόνο η καλύτερη κουζίνα. Τα ασημένια και επίχρυσα μαχαιροπύρουνα με τα οποία έτρωγαν οι επιβάτες, πολλές φορές γίνονταν καπνός και κατέληγαν στις βαλίτσες τους. Όταν τα στελέχη της εταιρείας έλεγαν στον Νάση ότι οι επιβάτες παίρνουν για λάθυρο τα πιάτα και τα μαχαιροπύρουνα, αυτός γελώντας έλεγε: «Δεν πειράζει, διαφημίζουν την εταιρεία σε όλο τον κόσμο». Όσο για τις αεροσυνοδούς, ήταν ντυμένες με την τελευταία λέξη της μόδας. Τις σούπερ στυλάτες στολές τους επιμελήθηκαν διάσημοι σχεδιαστές, ο Πιέρ Καρντέν, η Κοκο Σανέλ και αργότερα ο Γιάννης Τσεκλένης και άλλοι.
Η αεροσυνοδή της Ολυμπιακής ήταν η αίρια της μόδας και λέγεται ότι τις περνούσε από συνέντευξη ο ίδιος ο Ωνάσης, ενώ η εκπαίδευσή τους για να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους ήταν απαιτητική και ώρες-ώρες εξοντωτική. Τα κορίτσια της εποχής ήθελαν σαν τρελά να δουλέψουν στην Ολυμπιακή, ενώ οι πιλότοι, που αρχικά προέρχονταν από την πολεμική αεροπορία, ήταν από τους πλέον περιζήτητους γαμπρούς. Το πλάνο του Ωνάση ήταν να περάσει η Ολυμπιακή αεροπορία κάποια στιγμή στα χέρια του μοναχογιού του Αλέξανδρου. Ο θάνατος του Αλέξανδρου όμως το 1973 σε αεροπορικό δυστύχημα και η επιδείνωση της υγείας του Αριστοτέλη Ωνάση οδήγησαν στην παραχώρηση της Ολυμπιακής αεροπορίας ως κρατική το 1975 με τα γνωστά αποτελέσματα. Άλλοι λένε ότι η Ολυμπιακή ήταν κερδοφόρα όταν πέρασε στα χέρια του κράτους, άλλοι έχουν διαφορετική άποψη. Το σίγουρο είναι πως επί Ωνάση η Ολυμπιακή μεγαλούργησε και είναι σε πρώτο πλάνο σε πολλές αγαπημένες σκηνές του ελληνικού κινηματογράφου. Είστε έτοιμη, κυρία μου, τελειώσετε, ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή δεν έχει άλλους τελώνας και φαρισαίους? Όχι, κυρία μου, όχι, τελειώσετε. Thank you. Ival Olympic Airways, flight number 422 from New York. Η Ολυμπιακή αεροπορία είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη και για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα, κάνοντας τη χώρα μας προορισμό 5 ηπείρων. Μια γαρδένια περίμενε τις κυρίες της πρώτης θέσης όταν έμπαιναν στο αεροπλάνο, το στυλ των αεροσυνοδών έγραψε ιστορία, η καμπίνα θύμιζε σαλόνι του διεθνούς Jet Set, τα νέα τζάμπο που αποκτούσε η εταιρεία συναγωνίζονταν στα ίσα τις πιο μεγάλες αεροπορικές του κόσμου. Η κατάληξη της Ολυμπιακής δεν άρμοζε στην ιστορία της. Αλλά σήμερα, 59 χρόνια μετά την περίοδο Ωνάση με την εκτόξευσή της, ας κρατήσουμε τις καλές στιγμές. Το 75. Να πούμε βέβαια που αναφέρθηκε στους σχεδιαστές ότι υπήρξαν και με άλλοι σχεδιαστές μετά, όπως ο Τσέλιος, όπως ο Μπίλι Μπό, αλλά ήταν μετά τη χρονιά την οποία έχει βάλει ο Ρώσιμο. Δηλαδή η Κοκό Σανέλ να σχεδιάσει για τον περίοδο Ωνάση. Τρομερό, έτσι. Αυτό να το πουλήσει. Κοκό Σανέλ, Πιέρ Γκαρντέν, να έχει γιαγιά, αεροσυνοδό. Ναι, ναι, κάποια γιαγιά. Υπάρχει καμία που να μας βλέπει. Να πάμε να την κλέψουμε. Εγώ θα ήθελα και σερβίτσια, παιδιά, το χρυσό αυτό να το προτιμούν πολύ. Εντάξει. Εγώ το ταγέρ. Αλλά θα τα πούμε παιδιά, μετά. Συγγνώμη, είναι κάποιος στην Αθήνα ο οποίος νοικιάζει το σπίτι του και είναι όλο μέσα. Ο Τόλος. Ναι. Είναι όλο μέσα Ολυμπιακή. Έχει πολλά. Άρα το ταγέρ. Λοιπόν, ποια γνωστή κυρία της τηλεόρασης αποκάλυψε ότι έχασε το 68% των μαλλιών της λόγω κρίσης? Ποιος γνωστός κύριος που ζύγιζε 110 κιλά έχασε 45 σε ένα καλοκαίρι? Έλληνας. Παρουσιαστής. Παρουσιαστής. Ναι. Ποιο γνωστό ζευγάρι χωρίζει γιατί εκείνη δεν αντέχει να τη βλέπει όπως έχει γίνει? Εκείνη δεν αντέχει να την βλέπει. Εκείνη γιατί δεν αντέχει, να, εκείνη δεν αντέχει να τη βλέπει όπως έχει γίνει. Εκείνη. Θα είναι μαζί μας και ο Αλέξανδρος Μπουρδού. Τέλεια. Πάμε για φημίση. Eurovision, ε! Βεβαίως! Και σήμερα ποια μέρα, παιδιά μου, είναι? Τετάρτη. Είναι Τετάρτη. Ναι, αλλά είναι και 6 Απριλίου που η Μαρινέλα διαγωνιζόταν τότε για πρώτη φορά. Σήμερα! Μαζί με τους Άμπα. Μαζί με τους Άμπα το 1984. Και η Μαρινέλα, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι ήταν η πρώτη ελληνική συμμετοχή στη Eurovision, διότι ήθελε τότε η ΕΕΡΤ, όπως λεγόταν, δηλαδή η αντίστοιχη δημόσια τηλεόραση, η ΕΡΤ που έχουμε τώρα. Ήθελε, επειδή τελείωνε η περίοδος της δικτατορίας, να δείξει ότι εμείς πλέον απευθυνόμαστε πιο πολύ στην Ευρώπη. Κάνουμε ένα ευρωπαϊκό άνοιγμα. Και έτσι λοιπόν αποφάσισε να κάνει απευθείας ανάθεση στο Γιώργο Κατσαρό και στη Μαρινέλα για να πάει στη Eurovision. Μέγα σκάνδαλο για την εποχή, διότι η ΕΕΡΤ βγάζει μια ανακοίνωση και λέει ότι το συγκεκριμένο τραγούδι επιλέχθηκε μεταξύ 10 άλλων. Και στέλνει μια επιστολή που υπογράφεται από το Μίμη Πλέσσα, το Γιώργο Χατζηνάσιο, το Δήμο Μούτσι, το Ζακ Ιακωβίδη, το Λουκενό Κυλαϊδόνη και πάρα πολλούς άλλους επώνυμους συνθέτες και λένε συγγνώμη, πώς έγινε αυτός ο διαγωνισμός? Δείξτε μας τα στοιχεία, βάλτε μας τα 10 τραγούδια μέσα από τα οποία επιλέχθηκε αυτό. Εννοείται ότι τελικά είχε γίνει απευθείας ανάθεση στη Μαρινέλα. Μάλιστα. Και δημιουργήθηκαν τα πρώτα παρατράγουδα και έκτοτε εδώ και 42 χρόνια μόνο παρατράγουδα έχουμε στη Eurovision. Τέλεια. Τελικά υπέρα. Η Μαρινέλα, παρόλο που η Ελλάδα πίστευε ότι θα βγει πρώτη, τερμάτισε ενδέκατη. Άλλο μεγάλο σκάνδαλο για την εποχή. Πώς τόλμησε και στείλανε μπουζούκια στη Eurovision. Ωραίο τραγούδι ήταν. Πριν δεν συμμετείχαμε λόγω χούντας.
Και όχι μόνο αυτό, κοίταξε, ο διαγωνισμός Eurovision υπήρχε 18 χρόνια πριν. Ναι. Αλλά δεν είχαμε εμείς πάει το 58, διότι γενικότερα είχαμε προβλήματα τότε. Δεν είχαμε τηλεόραση. Και δεν είχαμε και τηλεόραση, αλλά θέλω να σου πω ότι το 60... Το 67 άρχισε να βγαίνει τηλεόραση, ουσιαστικά το 66-67, ναι. Αλλά... Οπότε ήταν όλο χούντα. Ναι, ναι, και επίσης πρέπει να σου πω ότι πάρα πολύ είχε ζηλέψει η ΕΡΤ που είχε πάρει το βραβείο τότε η Βίκη Λέανδρο στο 72. Ναι. Και σου λέει, δεν κατάλαβα, Ελληνίδα για άλλη χώρα παίρνει την Eurovision. Μπορεί, θέλουμε να την κερδίσουμε κι εμείς. Μπορεί λόγω χούντα ίσως να μην δεν ξέρω, μπορώ να πω πλακία. Άστο. Πάμε δεύτερο γύρο και είμαστε ένα μηδέν. Μην ξεζάρχαμε, ναι. Πάντως η πληροφορία λέει ότι εμείς θέλουμε να δείξουμε ότι γενικά πάμε προς την Ευρώπη πια και είμαστε δημοκρατική χώρα. Και τώρα πάμε προς την Ευρώπη. Δεν θα μπορούσαμε. Τι έχω. Ένα φω εξωρεότατο. Λοιπόν, άρα φω, τι πολύ εύκολα θα το κάνεις στην ισοπαλία. 1-0 δεν είμαστε. Μάλιστα. Λοιπόν, πες μου ποια κατηγορία τραβάει η όρεξή σου. Άνοιξη. Φρούτι. Φρούτι, γιατί φάγαμε μισή τούρτα. Άστα, ναι. Φρούτι και ξέρω ψωμί τώρα. Λοιπόν, δεν σας έχω πολύ ευχάριστα, διότι υπάρχει μια πολύ γνωστή κυρία της τηλεόρασης, η οποία, παιδιά μου, από το άγχος και από την οικονομική κρίση και από τα οικονομικά προβλήματα... Τι που έχασε τα μαλλιά. Έχασε τα μαλλιά της στην κυριολεξία. Δεν κάνω πλάκα. Δηλαδή, της πέσαν τα μαλλιά. Συγκεκριμένα. Το 68% των μαλλιών της έκαναν φτέρα. Λοιπόν, τι φοράει τώρα περούκα. Θα δείτε. Ποια γνωστή κυρία της τηλεόρασης αποκάλυψε ότι έχασε το 68% των μαλλιών της λόγω της κρίσης Φώτη. Μάλιστα. Στο νούμερο 1 σου έχω τη Δέσποινα τη Μυραράκη. Η οποία, ρε παιδί μου, εκτός από παρουσιάστρια, γιατί μπορούμε να την πούμε και έτσι, είναι μια πολύ γνωστή επιχειρηματίας, ναι. Η οποία έχει την γνωστή επιχείρηση με τα χαλιά, που πηγαίνει πάρα πολύ καλά, αλλά... Επειδή όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν προβλήματα, μήπως αντιμετώπισε κάποια στιγμή και η Δέσποινα και λόγω του άγχους και του στρες έχασε τα μαλλιά της. Στο νούμερο 2 σου έχω την Αργυρό την Μπαρμπαρίγου. Ακριβώς για τον ίδιο λόγο σου βάζω και την Αργυρό, διότι ναι, μεν βλέπουμε τηλεοπτική παρουσία καθημερινά εδώ και χρόνια να έχει στις πρωινές ζώνες, αλλά η Αργυρό έχει και εστιατόρια. Μήπως κάποια στιγμή, λόγω των capital controls, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε όλοι, αγχώθηκε τόσο πολύ που έχασε τα μαλλιά της. Στο νούμερο 3 σου έχω την Κάτια τη Δανδουλάκη, η οποία βεβαίως έχει πει πολλές φορές ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλο καζίνο και ότι έχασε τόσα πολλά χρήματα, που ακόμα και τώρα, που παίζει 3 χρονιές το ίδιο έργο, που είναι sold out στο Κάτια Δανδουλάκη, ναι. Δεν έχει καταφέρει να ρεφάρει. Τόσο μεγάλο ήταν το χρέος της. Και στο νούμερο 4 σου έχω τη Γιάννα Τινταρίλη, η οποία πολλά χρόνια έχουμε να τη δούμε στην τηλεόραση. Τι κάνει. Πώς ζει. Έλατε. Από πού έχει πόρους, μήπως δυσκολεύτηκε οικονομικά η Γιάννα. Μάλιστα. Πού καταλήγει. Αυτά τα 4 μου έχεις. Λοιπόν, ναι. Δεν βάζω τη Δέσποινα Μυραράκη. Η Δέσποινα Μυραράκη έχει το σύζυγό της που θα την έχει στηρίξει. Μπορεί επιχειρήσει βέβαια να είναι επιχειρήσει και να αγχώνεται, αλλά την είδα της προάλλες ήταν καλά. Α, έκανε μια επέμβαση στο γόνατο. Άσχετο. Τέλο το λες. Ναι. Μάλιστα. Μια χαρά ήταν. Μπράβο. Αργυρό Μπαρμπαρίγου επίσης δεν θα τη βάλω. Αργυρό ανακατεύεται με πολλά πράγματα. Μπορεί να έχει αγχωθεί, μπορεί όλοι οι επιχειρηματίες είναι σε άγχος αυτή την περίοδο. Διάβασα μάλιστα εχθές ότι το 36% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αποφασίζουν να φύγουν από την Ελλάδα. Τέλεια, το διάβασα. Ναι, τέλεια, το τέλεια. Μια έρευνα που έγινε. Το διάβασα, το διάβασα. Και όχι μόνο για φορολογικούς λόγους. Για οικονομικούς λόγους. Όχι μόνο για οικονομικούς λόγους. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή με τόση γραφειοκρατία θες να κάνεις κάτι και χάνεις τόσες μέρες εργασίας για να το προχωρήσεις. Επίσης διάβασα ότι μειώθηκε το διοξείδιο του άνθρακα από ρήπους. Κατά 6% φέτος. Α, μπράβο, έτσι, καλό αυτό. Λόγω της αναδουλειάς των επιχειρήσεων. Μπράβο, μπράβο. Καθάρισε ο αέρας. Έχουμε καθαρό αέρα ηρεμιστικά στο νερό. Μπράβο, αρέσει. Γιατί να φύγουμε. Λοιπόν, δεν βάζω ούτε την Κάτια Δεβέρη. Θα βάλω τη Γιάννα Ταρίλη που δεν ξέρουμε που είναι. Δεν ξέρεις. Το μάτι μου. Η Δέσποινα Μυραράκη και γόνατο και μαλλί. Και την ίδια. Άσε. Για θυμάσαι που είχε πάθει και εκείνο τον πυρετό. Τριτώσανε ευτυχώς μάτι. Αχ, ναι, ο πυρετός. Παιδιά, πραγματικά με σόκαρε, διότι μας είπε ότι το 2014, που εμείς δεν το καταλάβαμε ποτέ, αντιμετώπισε όντως πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τότε δεν ήταν που τις κλέψανε και το μαγαζί στη Βουλιαγμένη. Που είχαν ανοίξει το μαγαζί κλέφτες και τις είχαν κλέψει πολύ ακριβά χαλιά. Φαντάζομαι, δεν ξέρω τώρα, τα ασφαλίζει. Πιθανόν. Θα μπορούσε, αλλά γενικότερα από τα οικονομικά προβλήματα και το στρες.
Έκανε και συγκεκριμένες εξετάσεις και της είπαν οι γιατροί ότι και άκου να δεις, το 68% των μαλλιών σου έχει καταστραφεί, κάτι πρέπει να κάνεις, να ηρεμήσεις. Μάλιστα. Θα το δείτε που το λέει. Αλλά παιδιά, έχουμε και άλλα προβλήματα τα οποία επίσης με έχουν συγκλονίσει. Ο Λάκης ο Λαζόπουλος βγήκε χθες στην αυτοψία. Σε έχει συγκλονίσει αυτό? Ναι, γιατί είπε ότι πήγε, έφτασε σε σημείο από το άγχος που του είχε το σώμα του να πάει σε Ινστιτούτο Αδυνατίσματος στην Αυστρία. Τι άγχος είχε το σώμα του, μωρέ, έτρωγε και πάχινε. Παιδιά, να σας πω κάτι. Συγγνώμη, κάθεσαι 10 μέρες και πίνεις μόνο νερό. Στην και, και μόνο τσάι. Μόνο τσάι. Δεν κοροϊδεύω, αυτό ακριβώς έκανε. Δείξτε και θα σου πω κι άλλα. Ναι, υπάρχουν πολλά κέντρα τα οποία δεν είναι μόνο. Είναι και αποτοξίνωση, δεν είναι για να χάσει κιλά. Και θα σου πω, τα οποία δεν είναι καθόλου κακό αυτό που κάνουν. Άλλες, γιατί κάνουν και το γνωστό κόλον. Εγώ το κατάλαβα ως κακό πάντως το συγκεκριμένο. Και επίσης, παιδιά μου, ο Γιώργος ο Τσούλης που τον βλέπουμε στο Jenny Jane, είναι ο μάγειρας της Τζέννης Μπαλατσινού, μας αποκάλυψε ότι κάποτε ζύγιζε 110 κιλά και τα έχασε 45 κιλά μέσα σε 3 μήνες, ένα καλοκαίρι. Μάλιστα. Όχι με τον καλύτερο τρόπο, η αλήθεια είναι. Μάλιστα. Για πάμε να τα δούμε και μετά θα τα σχολιάσουμε. Κοίτα τι μπορεί να σου κάνει το άγχος. Η Δέσποινα Μοιραράκη, όπως είπε στο πρωινό Αντένα, έχασε το 68% των μαλλιών της από το στρες. Πέσαν όλα μου τα μαλλιά και τώρα αυτά από τη στενοχώρια, από το στρες, όχι από τη στενοχώρια. Τότε με την κρίση που... Με την κρίση. Δηλαδή ήρθα το 2000, τώρα έχουμε 16, το 2014 δεν το κατάλαβε κανείς. Εγώ δεν είχα καθόλου μαλλιά, δηλαδή έκανα μια μέρα ξαφνικά έτσι και τα μαλλιά μου φύγανε όλα. Έκανα μια ειδική εξέταση και ήταν το 68% της κεφαλής μου, τεζογενείς τρίχες, δηλαδή είχαν, αυτό που λέμε, είχαν τελειώσει. Με μια πολύ μεγάλη επισταμένη θεραπεία και με προσπάθεια, κατάφερα σήμερα να μην φοράω ούτε τρες ούτε τίποτα και το λέω. Η Στέλλα Μπεζαντάκου πάλι δεν έχει κανένα λόγο να αγχώνεται, γιατί λεφτά υπάρχουν για να φάνε και οι κότες. Με τίμιο τρόπο. Αυτό είναι δικαίωμά σου, εννοείται. Λοιπόν, εφόσον με ζήταγαν τα μαγαζιά, με πλήρωνε οι επιχειρηματίες, είχαν έρθει οι πάντες να μου δουν, Σάκης Ρουβάς, Κοκκίνου, Πετρέλης. Πρέπει να μου πεις ποιοι δεν είχαν έρθει. Οπότε όταν ήρθαν απότομα πολλά λεφτά, δεν ήξερα τι να τα κάνω, περίσευαν. Τι είναι αυτό που είδα στο Μεριμέρι? Είναι δυνατόν ο Λάκης Λαζόπουλος να πήγε σε κέντρο αδυνατίσματος στην Αυστρία και να δραπέτευσε? Μα τι του δίνανε να φάει? Μου δίνανε ένα τσάι. Τσάι ήταν τι, το πρωινό? Το μεσημεριανό και το βραδινό. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τσάι. Ναι, την τρίτη μέρα πήγα σε απόγνωση όπως πηγαίνω να διαμαρτυρηθώ στο γιο, ότι εγώ δεν θα αντέξω άλλο το τσάι. Και μου λέει αυτός πολύ σοβαρά, μου λέει, αν μου λέει νιώθω ότι πεινάτε, πιέστε, μου λέει νερό. Του λέω, πεινάω, δεν ψάω, του λέω. Τι να το κάνω το νερό, του λέω, δεν το καταλαβαίνω το αυτό που λες. Λέω, θα πάω κάτι, λέω, θέλω κάτι να. Θα πάξω καμιά πίτσα, του λέω, για να παίξω. Πραγματικά πέρασα στιγμές απόγνωσης, δηλαδή ούτε θέλω να ξαναπάω. Ούτε με ενδιέφερε, έχασα 6 κιλά. Τα έβαλα νομίζω σχεδόν τα 3 στην επιστροφή προς το ταξίδι. Γιατί σταμάτησα στο Παρίσι, έφαγα 2 μέρες. Σταμάτησα πού, σταμάτησα, δεν ξέρω πού τα έφαγα. Πάντως όταν γύριζα, τα 3 τα είχα βάλει. Έκατσε όμως και τις 10 μέρες. Έκατσα και τις 10 μέρες. Γιατί τις είχα προπληρώσει. Γιατί ξέρουν αυτοί όταν φύγει και σε βάζουν και τα προπληρώνει όλο. Και σου λέει, μα δεν σε φύγει. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, θέλω να σας συστήσω το Γιώργο Τσούλη που κάνει τα τσουλομαγειρέματα στην εκπομπή της Τζέννης Μπαλατζίνου. Ο Γιώργος, όπως είδαμε στο Μέρι Μέρι, ζύγιζε κάποτε 110 κιλά και έχασε 45 κιλά σε 3 μήνες. Πότε έχασε τα κιλά και σε πόσο διάστημα? Μέσα σε ένα καλοκαίρι, στην ηλικία των 16. Ξεκίνησα με το να τρώω ένα γιαούρτι το βράδυ, μέχρι που έκοψα και το γιαούρτι. Έφυγα για διακοπές με την αδελφή μου στο χωριό 3 μήνες, όπως όλα τα παιδάκια, και θυμάμαι, ελάττωνα το μεσημεριανό, μέχρι που το έκοψα και αυτό, τελείως, και δεν είχα δύναμη να σηκωθώ από το κρεβάτι. Μου είχε γίνει αιμονή όλο αυτό. Ζυγιζόμουν κάθε μέρα. Είχα βάλει πείσμα ότι θα γίνω ένας άλλος. Μια μέρα, θυμάμαι, είχα φάει μόνο μία τηγανητή πατάτα, είπε ο Γιώργος στο γιου. Και κλείνω με μία είδηση που διάβασα στο star.gr και πολύ με στεναχώρεσε. Χωρίζουν ο Μπρατ Πίτ και η Ατζελίνα Τζολί. Αιτία, η σκελετωμένη φιγούρα τη Τζολί. Η 40χρονη ηθοποιός δεν καταλαβαίνει ότι είναι άρρωστη. Έχει παραμελήσει τη διατροφή αλλά και την υγεία της, η οποία όσο περνάει ο καιρός όλο και χειροτερεύει. Αφού οι τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της δεν θυμίζουν σε τίποτα την Ατζελίνα που όλοι ξέραμε. Φοβάται πως η γυναίκα του θα πεθάνει. Ανησυχεί τόσο πολύ για εκείνη ότι θα πεθάνει και την αγαπάει τόσο πολύ που προτιμάει να τη χωρίσει ώστε να την ταρακουνήσει. Ανέφερε πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού σε ξένο περιοδικό. Oh! Η πηγή από το
το περιβάλλον του ζευγαριού σε ξένο περιοδικό είναι. Πάντα του χωρίζουν. Ναι, την αγαπάει, γι' αυτό θα την χωρίσει. Παιδιά, να σα πω κάτι για αυτό το σπα που είχε πάει. Δεν ξέρω ποιο είναι. Στην Αυστρία λέει. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλά σε όλο τον κόσμο. Σε ένα στην Αυστρία είχε πάει και γνωστή Ελληνίδα παραγωγό. Η οποία είχε λυσάξει στην πείνα και έφτασε, μου είπε την τρίτη μέρα, γιατί δεν υπάρχει τίποτα να βρει να φάσει εκεί. Και έτρωγε τα λουλουδάκια από τα βάζα. Πολύ γνωστή, πολύ μεγάλη, δηλαδή την εποχή του καλού από οικογένεια παραγωγών. Αλλά γενικά αυτά είναι πολύ ωραία, γιατί κάνεις αποτοξίνωση. Εγώ ξέρω κάποιες φίλες μου που έχουν πάει και τρώνε μια φορά τη μέρα λίγο πουρέ από λαχανικά. Δηλαδή αυτό είναι όλο. Κάτι, ναι. Και τσάι όλη τη μέρα και κάνουν και κάτι σαν meditation, ψυχανάλυση, group therapy, γυμναστική. Όλο αυτό όμως είναι πάρα πολύ αποτοξίνωση και ψυχική, εγκεφαλική και σωματική. Εγώ πάρα πολύ θέλω να πάω κάποτε. Πάντως πρέπει να προσέχουν τα παιδιά, ειδικά τα νέα. Γιατί ο Γιώργος Τσούλης που είπε ότι είχε 45 κιλά στην ουσία τρώγοντας στα 16 του χρόνια, μόνο μια τηγανητή πατάτα. Έχει ένα μεταβολισμό που αλλάζει, έτσι, είσαι έφηβος. Δηλαδή... Σε οποιαδήποτε ηλικία θα φάμε μια γραμμή πατάτα. Ναι, αλλά το παιδί είχε ισχυρό κίνητρο για να το κάνει. Φαντάσου την bullying είχε φάει στο σχολείο. Θα το λέγανε χοντρέ λαβαρέλα. Ναι, για να φτάνει να τρώει μια πατάτα για να λάβει. Τι έλεγε. Έλεγε ότι το όνομά του, επειδή λέγεται Τσούλης, λέει σε κοροϊδεύανε με τον επώνυμό σου. Και λέει πιο πολύ με ενοχλούσε που με λέγανε. Πώς το πω τώρα αυτό. Ο πιστία, ας πούμε. Ο πιστία παρά που με λέγανε. Μάλιστα. Πάντως αυτό που με συγκλώνει, γιατί πραγματικά σε έναν άνθρωπο αυτό το πράγμα είναι βάσανο, ρε παιδί. Έλα, δύσκολο. Αυτό με τη Στέλλα Μπεζαντάκου που βγάζε παραπάνω λεφτά από αυτά που μπορούσε να αντέξει και δεν ήξερε τι να τα κάνει. Καλά, αυτό. Μεγάλο κατέβιο. Τη σκέψου τι βασανιστήριο περνάει επιλογή σε ένα άνθρωπο που του περισσεύει. Δεν μπορεί και να το φανταστώ. Δεν μπορεί να κοιμηθεί, δεν μπορεί να κυκλοφορεί. Έλα, καλέ. Ποτέ να τα χαρίσω. Να τα επενδύσω, να τα πετάξω. Τι να τα κάνω τι τώρα. Τι να τα κάνω, γιατί μου τα δίνουνε, δεν θέλω άλλα λεφτά. Η Στέλλα είναι ένας άνθρωπος που μιλάει πάρα πολύ αυθόρμητα. Κανονικά, ναι, αυθόρμητα, ναι. Όταν ήμουν μικρή, υπήρχε ένα κόμικ αγορίστικο, νομίζω στο Δυναμικό Αγόρι, στην τελευταία σελίδα, είχε τους δισεκατομμυρίδες τους, θυμάστε. Που θέλανε να πετάξουν τα λεφτά. Οι οποίοι δεν αντέχαν άλλο τα λεφτά. Και σε κάθε επεισόδιο προσπαθούσαν να απαλλαγούν από τα πολλά λεφτά. Και ενώ τα πετάγανε, κάνανε κάτι, αυτό γινόταν μια επένδυση και τους γυρνούσαν περισσότερα. Αυτό είναι. Έτσι, Στέλλα. Λοιπόν, θέλετε να έρθετε λίγο σε μένα. Έλα, ρε Στέλιο, έλα. Ακούστε να δείτε η Ιωάννα η Κουματά τι βρήκε. Έλα, μη με τρελαίνεις. Βρήκε λοιπόν ακριβώς και ανέλησε το στυλ της Κατερίνας Καινούριου. Ποιες γνωστές κοπέλες βλέπει και ντύνεται. Η Κατερίνα και βρίσκει το στυλ. Α, αντιγράφει το στυλ. Ναι, το στυλ. Αντιγράφει το στυλ η το στυλ, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή φοράει ένα κόκκινο φόρεμα. Πού το έχει δει, το σκέφτηκε ή το έχει δει κάπου. Α, μάλιστα. Και έμπνευσε άλλο με... καινούριο. Ναι, θέλετε να δείτε. Βεβαίως. Από πού εμπνέεται η Κατερίνα καινούριο. Για πάμε λοιπόν να δούμε. Το να σε κολακεύουν λέγοντάς σου «κούκλα μου, κουκλάρα μου» ή «καλή κουκλίτσα ζωγραφιστή είσαι σήμερα» είναι όμορφο όταν λέγεται μεταφορικά. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις εκείνες που τα κομπλιμέντα αυτά έχουν και κυριολεκτική σημασία. Όπως στην περίπτωση της Κατερίνας Καινούριου που φαίνεται ναι πως έχει ως πρότυπο για την εμφάνισή της όλες τις κούκλες. Τέτοια κούκλα και τσαχπίνα δεν υπάρχει στην Αθήνα. Με animal print πανωφόρη κυκλοφορεί η νέα κούκλα. Με animal print και η Κατερίνα. Χρυσό φόρεμα με άνοιγμα α στο τελείωμα η κούκλα. Χρυσό φόρεμα με άνοιγμα α στο τελείωμα και το Κατερινάκι. Μαύρο μαγιό η κούκλα. Μαύρο μαγιό και η Κατερίνα. Αγκαλιά με το σκύλο η κούκλα. Αγκαλιά με το σκύλο και η παρουσιάστρια. Και στο φόντο η ψυχική μπουγάδα. Κάθε φορά που ένα νέο κουτί κούκλας βγαίνει στην αγορά, κατά διαβολική σύμπτωση, η παρουσιάστρια εμφανίζεται τις επόμενες μέρες με το ίδιο ακριβώς ντύσιμο, κάνοντας πολλούς να απορούν. Οι κούκλες είναι προφητικές και μαντεύουν τα επόμενα ντυσίματα της καινούριου. Ή μόλις αποκαλύφθηκε η πηγή έμπνευσης της παρουσιάστριας για αυτές τις ιδιαίτερες εμφανίσεις της. Sur cette terre, fertile et fière, qui reverra d'autres sillons.
Πριν από μισό αιώνα, το 1966, κυκλοφορεί στην αγορά της Αθήνας η κούκλα Λίκη, η οποία σύμφωνα με δημοσίευμα της εποχής μπορούσε να αλλάξει μέχρι 100 φορέματα. Ενώ μεγάλος αριθμός από αυτές χαρίστηκαν σε κοριτσάκια, σε νοσοκομεία και ορφανοτροφία. Ήταν η εποχή που οι κούκλες ήθελαν να μοιάζουν στη στάρ. Σήμερα φαίνεται να συμβαίνει το αντίθετο. Βάζει τις κούκλες στα φορέματα. Καταπληκτικό. Αντί να δίνεις τις κούκλες σου, παίρνεις τα φορέματα από την κούκλα και δίνεις. Ναι, γιατί αυτή θαυμάζει. Βλέπει την κούκλα, ωραίο. Ναι, ωραίο. Οπότε το φοράει. Γιατί εγώ το πιστεύω. Τι το πιστεύω. Δεν μπορεί τόση σύμπτωση. Πραγματικά. Ναι, εγώ το νιώθω ολόκληρο βίντεο κάτω. Το άστρο που κάμισα με το κόκκινο. Γιατί σου λέει για να βγει η κούκλα έχουν σκεφτεί 10 άνθρωποι να φορέσει κούκλα. Αυτό θα βάλω. Είναι και ίδια και τα μαλλιά και τα τέτοια. Μπράβο. Είναι ωραίο να έχεις ήρωες. Λοιπόν, έχουμε παιδιά μου καλεσμένο. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά εδώ κοντά μας ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης. Πολύ καιρό, κυρίες και κύριοι. Αλέξανδρος Μπουρδούμης. Καλώς τον Αλέκο. Αρκετό. Καλά είσαι, Αλέκο μου. Για κάτσε, βρε κούκλε. Δεν το συνηθίζω, αλλά για χάρη σου. Σε λέει κανείς Αλέκο. Για χάρη σου. Φίλο σου, συγγενή σου. Όχι, δεν με λέγε κανείς ποτέ. Ναι. Ή Αλέξανδρο. Επειδή τον αδερφό μου τον λέμε Αλέκο. Α, γι' αυτό, εντάξει. Με, όποτε βλέπω κάποιον Αλέξανδρο, ας πούμε, τον Αλέκο. Μου φαίνεται είσαι Αλέξανδρος, δεν είσαι Αλέξης. Είμαι Αλέξανδρος, ναι. Και με φωνάζανε Αλέξανδρο, Άλεξ, εγώ. Μπα. Ναι. Και α, είχαμε Alex. Και το Άλεξ τύπου. Πήγαινε με τη φράτζα το Άλεξ. Τύπου Άλεξ. Έτσι τώρα. Ναι, κατάλαβα, αυτό, κατάλαβα. Αυτό. Εσύ είσαι ο μυστήριος Mr. Love. Ο μυστήριος Mr. Love, ναι. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Λοιπόν, τι είναι αυτός ο τύπος. Ναι. Στο θέατρο Gloria έχει μια σκηνή από πάνω. Έχουν φτιάξει ένα μικρό θεατράκι. Θυμάμαι ότι πέρα ήταν και η Τζέσι Παπουτσί. Και τώρα έχετε μπει εσείς μέσα σε αυτό. Και παίζετε το ο μυστήριος Mr. Love. Του Καρολάιν. Τη Καρολάιν. Βεβαίω και τη Καρολάιν είναι. Α, είστε δύο. Μόνο. Δύο και δυνατοί. Και είναι μια ερωτική σχέση. Η Τζέννη Διαγούπη. Η Τζέννη Διαγούπη. Διαγούπη. Με τη Τζέννη Διαγούπη σε μετάφραση και σκηνοθεσία του Γιώργου του Βάλαρη. Είναι α, ένα έργο. Βάζει μουστάκι το βράδυ. Ναι, σε λίγες ώρες. Με ψαρόκολλα. Με ψαρόκολλα και ακριβώς. Δεν άφησα γιατί λόγω των γυρισμάτων από την πολύ πετυχημένη σειρά στο Σόι, στον Άλφα. Α, ναι, ναι. Που δεν πάει στο ρόλο το μουστάκι. Δεν πάει καθόλου καλά στα μαμάκια. Τι είναι αυτό, θρίλερ. Λοιπόν, αυτό το έργο χαρακτηρίζεται από πολλά διαφορετικά θεατρικά είδη. Είναι και ερωτικό και θρίλερ και κωμωδία. Α, είναι και θρίλερ. Και είναι μια δραματική κομεντή. Έχει πάρα πολύ ωραία ιδιαίτερα θεατρικά στοιχεία και όχι μόνο αυτό. Και ψυχολογικό μπορώ να το χαρακτηρίσω. Είναι ένα παράξενο ζευγάρι. Σε πολύ, πολύ σύντομα να πω ότι την ιστορία είναι ο Mr. Love, όπως ο ίδιος συστήνεται. Τύπου Ζυγκολίκη. Περίπου, όχι ακριβώς. Είναι ένας τύπος ο οποίος δεν δουλεύει και πλησιάζει νεαρές ευάλωτες κοπέλες, ευάλωτες συναισθηματικά, ευάλωτες στην για την κοινωνία. Mm-hmm. Γιατί είναι ένα έργο το οποίο διαδραματίζεται η ιστορία στο 1910 στο Λονδίνο, uh-huh. όπου η γυναίκα είναι, ξέρεις, πολύ χαμηλά. Γυναίκες που έχουν κουσούρια, όπως λέει ο ίδιος, και τις πλησιάζει, τις φλερτάρει, τις γοητεύει, τις παντρεύεται, ναι, τις παντρεύεται πολύ γρήγορα. Στην αγγλική βερσιά. Ίσα ίσα για να τους πάρει το κομπόδεμά τους. Δεν ψάχνει και τα πολλά λεφτά, ίσα ίσα για να πάει στο επόμενο θύμα. Μόνο που αυτή η σύμπραξη γυναίκα κάτι του βγάζει. Όπως είπε και πολύ έξυπνα μια φίλη βλέποντας τη γενική δοκιμή, ότι όταν έρχονται δύο άνθρωποι έντονα ο ένας δίπλα στον άλλον και κοντά, ξαφνικά αποκαλύπτουμε ο ένας τον άλλον ποιοι είμαστε όντως και εκεί λίγο τρομάζουμε. Συνήθως οι άντρες νομίζω περισσότερο, κάτι μας, όταν μας βγάζει μια γυναίκα. Και εδώ Mr. Love σπάει, γίνεται κάποιος άλλος. Το ίδιο και η Αδελαίδα. Έχει το δικό της κουσούρι. Λίγο τα κιλά της, λίγο το ότι δεν είναι πολύ ιδιαίτερα όμορφη, το ότι δεν έχει πολλές επιτυχίες στον έρωτα.
έχει εκείνη το δικό τη κουζούρ. Αυτό έχει τα δικά του. Αλλά όλη η ιστορία εκτελείστε πάρα πολύ γρήγορα, είναι 1 ώρα και 20 λεπτά, σε ένα τέλεια, πολύ γλυκό θεατράκι. Θα έρθω να το δω, έχετε ψήσει πολύ με την υπόθεση. Πάμε παρέα. Ποιες μέρες είστε? Είμαστε από την Κυριακή μέχρι Τετάρτη βράδυ, ναι και Τέταρτο. Α, είστε κόντρα φιλέτο. Γιατί παίζετε και μια άλλη παράσταση. Δηλαδή Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Ναι. Και Σάββατο απόγευμα, Σάββατο 6 και Τέταρτο. Α, και Σάββατο απόγευμα. Είμαστε να αλλάξουμε μια άλλη παράσταση. Σάββατο απόγευμα μέσα. Ό,τι θέλετε, με χαρά. Είναι πολύ ανατρεπτική η παράσταση, έχει συνεχόμενες ανατροπές και δεν το περιμένεις και επίσης ένα πάρα πολύ ανατρεπτικό φινάλε. Μπράβο. Ωραία. Και χαιρόμαστε που έχουμε ξεκινήσει πολύ δυναμικά. Μπράβο, και έτσι να συνεχίσετε να σκίσετε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Θέλω να πω ότι έχουμε κάνει ένα βιντεάκι για τον Αλέξανδρο. Βέβαια, έχουμε πάει στον δρόμο και έχουμε ρωτήσει μόνο γυναικείο πληθυσμό. Έτσι, για να δούμε λίγο το αρσενικό σου προφίλ. Έτσι, να σε μάθουμε και τι πιστεύουν και όλες και αυτές. Έτσι. Για να δούμε. Γιατί να ζήσω χωριά σου. Αλέξανδρε, ποιος μπορεί να σε ψυχολογήσει καλύτερα από τις γυναίκες στον δρόμο? Ουδής. Πού πιστεύεις ότι θα την πήγαινε πρώτο ραντεβού? Σε ξενοδοχείο. Σε ένα ακριβό εστιατόριο. Νομίζω για ποτό. Στη θάλασσα. Θέατρο. Σε κανένα εστιατόριο, στη θάλασσα, ρομαντικά το βραδάκι. Για φαγητό. Ο Μπουρδούμης θα την πήγαινε κάπου σε θάλασσα. Για κοκτέιλ. Θα του άρεσε η γυναίκα να έκανε το πρώτο βήμα, πιστεύεις? Είναι πιο παραδοσιακό. Νομίζω είναι πιο παραδοσιακός. Βασικά θα ήθελα να είναι πιο παραδοσιακός. Ναι. Νομίζω πιο παραδοσιακός. Νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Όχι, είναι αυταρχικός. Μπορεί και ναι. Όχι, δεν νομίζω. Τι τύπος γυναίκας πιστεύεις ότι του άρεσε? Εγωιτευτικές. Σίγουρα να είναι όμορφη, καλοντημένη, να προσέχει τον εαυτό της. Ανεξάρτητη. Συνεσταλμένη. Θα λέγω οι δυναμικές. Να είναι λίγο ναζιάρα. Δυναμική, αλλά να χωρίς να χάνει τη φιλικότητά της. Κάνετε τη θέση του γιου. Πιστεύω θα βοηθούσε. Τεμπέλης. Δεν νομίζω. Νομίζω πως κάνει η μαμά του. Εντάξει, δεν νομίζω να σκοτώνεται κιόλας, αλλά πρέπει να κάνει. Όχι. Όχι. Με δυσκολία σκάνει. Όχι, δεν σηκώνει ούτε το ποτήρι να το πάει από το τραπέζι μέχρι την κουζίνα. Το παράτα για την καριέρα του για ένα μεγάλο έρωτα. Όχι. 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 Μπορεί. Όχι. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να τα συνδυάσει αρμονικά και τα δύο. Είναι ζηλιάρη, θα κοίταγε το κινητό του συντρόφου. Θα το κοίταγε όταν ήταν στο μπάνιο αυτή. Θα ήθελε, αλλά θα κρατιόταν. Πιστεύω όλοι θα το έκαναν αυτό, οπότε και ο Αλέξανδρος. Πιστεύω θα κοίταγε, ναι. Νομίζω δεν έχει τέτοιες ανασφάλειες. Μπορεί. Θα έκανε πλαστικές επεμβάσεις για να αρέσει μια γυναίκα. Όχι, πόσο όμορφη είναι. Πόσο πιο όμορφος να είναι. Νομίζω είναι ήδη ωραίος. Νομίζω όχι. Όχι, γιατί είναι κούκλος. Δεν χρειάζεται. Είναι κούκλος και έτσι. Θα μπορούσε να μείνει σπίτι με τα παιδιά και η γυναίκα να φέρνει τα λεφτά στο σπίτι. Όχι. Όχι. Τον έχω για ανεξάρτητο. Νομίζω όχι. 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 Δεν δέχεται γυναίκα να βγάζει περισσότερα λεφτά από αυτόν, άρα σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε. Σε έχουν βγάλει. Λέγε τώρα. Είναι καθολική όμως στις απαντήσεις. Ναι, ναι, ναι. Ειδικά για το τελευταίο συμφώνησαν όλες ότι δεν θες η άλλη να βγάζει και να κάθεσαι στο σπίτι. Ψέμα, κάτι είναι. Να κάθομαι σπίτι. Καλά, δεν μπορώ να κάθομαι και να κάθομαι και σπίτι. Έχω και αυτό το. Το χουί. Το χουί. Είναι. Δραστήριο, δημιουργικό. Σε έχουν όμως και επιθετικό, σε έχουν και ρομαντικό. Έλα να αποκαταστήσουμε το ένα και το άλλο. Ναι. Θα την πήγαινε στο ξενοδοχείο. Κατευθείαν, ξέρεις, θα δηλώσει που θέλουμε να τελειώνουμε. Σε ένα εστιατόριο, σε ένα ωραίο ξενοδοχείο. Αλλά και αυτό είναι too much πια. Ναι, ναι, ναι. Κάτι πολύ απλό. Ένα ωραίο φαγητό. Το πρώτο βήμα είναι να το κάνει η άλλη, δεν. Σοκάρι. Σε σοκάρι, τι. Όχι, δεν το συνηθίζω. Δεν με ελκύει κάτι τέτοιο. Α, δεν θα προτιμούσα να σε αφήσει. Παραδοσιακός άνθρωπος. Ναι, εντάξει, να πάρω ένα σήμα, να καταλάβω τι γίνεται. Ναι, εδώ είναι. Αν και καμιά φορά που πας και του γρου και προς τα μούτρα. Σε είπανε και αυταρχικό. Αυταρχικό. Ναι. Δεν νομίζω. Όχι. Αυταρχικός τύπος. Πάντως όταν λέγανε, ας πούμε, ποιος τύπος γυναίκα του αρέσει, περιγράφαν τον εαυτό τους. Εγώ αυτό κατάλαβα. Εντάξει, ναι. Λαζιάρα. Θέλει να είναι γυναίκα. Έχει συγκεκριμένο τύπο που γοητεύεσαι? Δεν νομίζω ότι έχω πολύ συγκεκριμένο τύπο. Έχω ίσως διάφορα στοιχεία, αν κάτσω και σκεφτώ, αλλά δεν είμαι ο τύπος. Δεν είμαι ο τύπος, λέω, ξανθιά, μελαχρινή. Όχι, αλλά υπάρχουν κάποια στάνταρ στοιχεία στο χαρακτήρα. Νομίζω με γοητεύει πολύ
πολύ έντονη και σημαντική προσωπικότητα. Όχι να κάνει με το ότι είναι κάποιο γνωστό ή οτιδήποτε. Όχι, ναι, ναι. Να απογοητεύουν οι έντονε προσωπικότητε. Γιατί συνήθω οι άντρε θέλουν οι γυναίκε πιο ήρεμε προσωπικότητε. Όχι, μου αρέσει αυτό το να υπάρχει ένα ωραίο εσά. Μια γυναίκα που θα χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι. Αλλά ένα ωραίο. Μια ευγενή άμυλα, ένα ανταγωνισμό να σε γοητεύει η γυναίκα ότι είναι μια γυναίκα η οποία είναι εδώ, παίζει ένα παιχνίδι και εκείνη. Είναι ένα παιχνίδι και είναι ένα παιχνίδι που δεν σταματά. Δηλαδή, αλλιώς... Πριν είπε ότι σε σχέση με τον ήρωα του έργου, ότι οι περισσότεροι άντρες, συνήθως τους άντρες συμβαίνει όταν φτάσουν σε ένα σημείο να τρομάξουν. Έχω αυτή την αίσθηση. Σου έχει τύχει. Σε μικρότερη ηλικία, ναι. Νομίζω ότι όσο είμαστε πιο νέοι, παθαίνουμε αυτό ότι όχι, εγώ δεν είμαι αυτό. Δεν είμαι έτοιμο για μια σχέση. Ότι συνδέομαι συναισθηματικά. Τώρα, αυτό που λέω εγώ δεν έχει σχέση με ακριβώς με το έργο. Λέω όχι, τώρα γιατί είναι αρρωστό. Πιο γενικό. Ναι. Νομίζω ότι έχω πάθει αυτό που έχουν πάθει περισσότεροι άντρες. Τρομάζουν όταν υπάρχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό ξαφνικά στη ζωή του, ειδικά όταν είναι σε πιο νεαρή ηλικία και δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Ναι. Δηλαδή αυτό το έχω πάθει, δεν ήξερα πώς το διαχειριστώ και το βάλα στα πόδια. Δηλαδή φοβόσουν δηλαδή ότι μπορεί, ας πούμε, θα πρέπει να αυτή η σχέση υπάρχουν να πάει σε ένα γάμο ναι, και αυτό υπάρχουν και βήματα, οπότε δεν υπάρχουν και... κάποια θεωρητικά βήματα, ας πούμε. Όχι απαραίτητα γάμος, αλλά υπάρχουν κάποια βήματα. Ήξερα εγώ μια συγκατοίκηση και τα λοιπά. Έχεις μείνει ποτέ, έχεις συγκατοικήσει ποτέ. Ναι, βέβαια. Α, ναι. Πώς είναι, καλά. Καλά είναι, μια χαρά. Μοιράζεσαι τις δουλειές στο σπίτι που λένε και στο βίντεο ρωτούσαν τα κορίτσια αν κάνεις δουλειές στο σπίτι και πιστεύαν, κάποια πιστεύουν ότι είναι το νερό. Δεν με αφήνουν να κάνω. Αλήθεια. Τώρα δεν με αφήνουν. Αλήθεια. Τίποτα. Κάνω πράγματα. Τόσο καλομαθημένο. Όχι, όχι. Κάνω πράγματα όσο μπορώ. Αλλά σου λέει αφού δεν το έχεις ρε παιδί μου. Τα κάνεις τόσο χάλια. Δεν το κάνεις με το δικό σου τρόπο. Δεν το κάνω με το δικό σου τρόπο. Εγώ έχω ένα δικό μου τρόπο. Οπότε αν χρειάζεται να το ξανακάνουμε κάποια σήμερα. Πρέπει να το καταλάβετε. Έχουμε μια άλλη φιλοσοφία. Μεγαλώσαμε. Γιατί σώνει ντε και καλά, πρέπει να το κάνουμε με το δικό σου τρόπο. Εγώ έχω το δικό μου τρόπο, ο Φώτης έχει το δικό του τρόπο. Το μπλουζάκι να, μπορεί να φτιαχτεί με το δικό του τρόπο. Οπότε εσύ, εσένα δεν δέχονται το δικό σου τρόπο που κάνει. Δεν δέχεται κανείς τίποτα. Οπότε τι κάνεις, λες. Δεν πειράζει. Πάρ' το λοπάνο σου, παίξε την παλίτσα σου. Να σε ρωτήσω κάτι, τι είναι καλύτερο από το σεξ. Τι είναι καλύτερο από το σεξ. Δεν ξέρω. Το σεξ. Οπότε δεν είμαι κανένας σεξομανής. Το μετά το σεξ. Το τσιγάρο μετά το σεξ. Δεν καπνίζω. Οπότε θα έλεγα το φαγητό είναι μια πολύ ωραία απόλαυση. Μάλιστα. Τα ταξίδια. Ναι. Mm-hmm. Αλλά βάζεις πάντα πριν το σεξ. Πρώτα πάμε σεξ και μετά ταξίδι. Όχι, εννοώ. Θα πάτε... Τι αρέσει πιο πολύ, ρε παιδί μου, να είσαι ταξιδιώτης, να είσαι. Να σε ταξιδεύεις και να κάνεις σεξ. Καλό συνδυασμό. Ξέρω εγώ, πρέπει να κάνω και ένα καλό σεφ. Δεν είναι κακό, δεν είναι σεφ. Και ένα άνθρωπο που μαγειρεύει ταυτόχρονα όλα μαζί. Στη σειρά το σόι, είσαι μαμάκια. Τρομερό μαμά. Στη ζωή σου. Λίγο που μιλήσαμε, βέβαια, στο διάλειμμα, κατάλαβα ότι έχεις μια σχέση με τη μαμά σου ιδιαίτερη. Ναι, έχω μια ιδιαίτερη σχέση όπως και με τους γονείς μου. Όχι μαμάκιας. Απλώς η μητέρα μου ήταν ο άνθρωπος, πιστεύω, που με επηρέασε στο γεγονός να ακολουθήσω αυτό που κάνω τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια. Δηλαδή, ήταν μια γυναίκα που πήγαινε στα θέατρα, πήγαινε στις συναυλίες, της άρεσε πάρα πολύ αυτό και εγώ ακολούθησα. Ενώ τα αδέρφια μου δεν πηγαίνανε. Κάποια στιγμή τρέγανε παρά τα μας τώρα εμάνα. Ναι. Και μόνο προφανώς εμένα με βλέπω ότι αυτό εμένα μου άρεσε. Και πήγαινα στα θέατρα. Θυμάμαι, έχω δει κάτι παραστάσεις με κάτι συγκλονιστικούς ηθοποιούς. Δηλαδή, έχω προλάβει το Διαμαντόπουλο, το Μινωτή. Μην βλέπεις έτσι. Ναι, σε μικρή ηλικία. Αλλά, εντάξει. Θέλω να πω ότι σε αυτό το κομμάτι μπορώ να πω ότι ναι, με επηρέασε. Είδες τι έγινε, είδες τι έπαθα. Τη μαμά σου την ψάχνεις. Αλλά δεν είμαι μαμάκιας με αυτή την έννοια. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνω αυτό το ρόλο στο σόι, γιατί είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Κάτι που ξέρεις, δεν σου δίνεται εκεί ευκαιρία, ειδικά στην τηλεόραση. Στο θέατρο. Μπορεί να σου δοθούν διάφορες. Ναι, στη σε διαλέξουν για αυτό που φαίνεται. Λίγο πολύ πάνω κάτω σε βάζουν σε κουτάκια. Ναι. Εδώ είχα την ευκαιρία να κάνω τον Κωνσταντίνο που είναι ένας μαμάκιας που είναι ο τύπος που λέει την λάθος ατάκα στο σωστό χρόνο ή τη σωστή ατάκα στο λάθος χρόνο. Και αυτό η έκρηξη γέλιο που βγάζει ο Κωνσταντίνος μου αρέσει πάρα πολύ και χαίρομαι που κάνω αυτό το ρόλο. Και που έχει επιτυχία. Τι αρέσει οι γυναίκες που ανεβαίνουν πάνω σε ένα τραπέζι και χορεύουν τη φτετέλη. Θα το έλεγα, δεν τρελαίνομαι. Τώρα αν υπάρχει μια ωραία ύπαρξη η οποία θα χορέψει ένα πολύ ωραίο τραπέζι. Χορεύτρια και είναι. Φίλοι. Όχι γενικά. Α, αν θα χορέψει. Ναι, το κορίτσι σου. Τι, άμα τη έρθει, τι να κάνω. Ωραίος. Γενικά είμαι
Άνετος. Θα περάσουμε ωραία. Θα περάσουμε ωραία. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Θες να διασκεδάσεις, ανέβα πάνω, ανέβα πάνω. Πόση ώρα θα χορέψω όμως τη Βετέλη πια, δηλαδή κάποια στιγμή. Το κορίτσι σου είναι. Αρκετά, ξέρω. Να ο αυταρχικός, έρχεται, κράκ. Έλα, κατέβαινε. Έλα, εντάξει, εντάξει, το ξέρω. Έλα, φτάνει, κάτσε. Έλα, κάτσε κάτω τώρα. Η κοπέλα σου είναι ενδυματολόγος, σκηνογράφος, κάτι. Είναι σχεδιάστρια μόδας. Α, και έχει σχεδιάσει τα κοστούμια στην παράσταση. Έχει κάνει πρώτη φορά τα. Ασχολήθηκε με θεατρική παράσταση, είναι τελείως διαφορετικό. Ενδυματολόγος και μου έβαλε να σε ρωτήσω. Ενδυματολόγος δεν είναι με την έννοια του, του θεάτρου. Έχει κοστούμια στο σπίτι, κάνετε ρόλους, αυτό θέλει να. Ποιος? Ποιος ρωτάει? Ποιος ρωτάει ο ρόλος αυτός? Ότι κάνουμε ρόλους. Ναι, μπορεί. Αρκετούς ρόλους κάνουμε όλη μέρα, δεν χρειάζεται κι άλλους ρόλους. Είστε ο εαυτός σας από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή πόσους ρόλους πια? Δεν ξέρω ρε παιδί, ο καθένας ό,τι θέλει. Όχι, είναι σχεδιάστρια μόδας και φέτος έκανε τα κοστούμια, ειδικά το κοστούμι το γυναικείο και την επιμέλεια δικιά μου σε κοστούμια του Γιαννέτου. Και έκανε το κοστούμι της παράστασης, συγκεκριμένη στο Mr. Love και ήταν πολύ ωραία και η επαγγελματική συνεργασία. Της άρεσε και εκείνης πάρα πολύ. Τώρα που είσαι επαγγελματική, έχεις πληρώσει ποτέ για σεξ? Αν έχω πληρώσει... Επαγγελματική συνεργασία, το ήρθες στο μυαλό. Αμέσως η επόμενη ερώτηση. Έλα, την αλήθεια. Την αλήθεια... Όλα τα αγόρια λίγο, λίγο πολύ, σαν αγόρι και εγώ έχω κάνει τρέλες στη ζωή. Ναι, ναι, εντάξει. Φανταστείς όμως. Έχεις ψάξει απλά λιτά. Κινητό, Facebook, έχεις ψάξει. Κινητό πάρα πάρα πολύ παλιά και είπα να μην το ξανακάνω. Γιατί ήταν άσχημα, βγήκανε στην χώρα πράγματα. Συνήθως αυτό δεν συμβαίνει. Ναι, όταν κάθεσαι να ψάξεις... Λες. Το βρίσκεις. Άστο το ρημά. Τώρα, αφού το έχω πάρει χαμπάρι. Για... Κάτσε να το δω κιόλας στο κινητό. Πολλά, πολλά, πολλά. Έτσι. Είσαι άνθρωπος που προσεύχεται. Όχι απαραίτητα να λέει το Πάτερ ημών. Ναι. Όλο ξέρω. Ήμουν της εκκλησίας από μικρός, αλλά τελευταία χρόνια δεν θα το έλεγα. Αλλά, αν, με αυτή την έννοια. Αλλά να κάτσω να πω την προσευχή μου. Όχι. Δεν θα το πω. Δεν θα, το... δεν θα δηλώσω κάτι τέτοιο. Μανικιούρ, πετικιούρ κάνεις? Μανικιούρ, πεντικιούρ. Η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ έκανα, ναι. Αλλά συνειδητοποίησα πόσο καλό και πόσο υγιές είναι, ειδικά το πεντικιούρ. Γιατί ήμουνα και είμαι λίγο αυτό, λίγο άντρας με την έννοια χύμα. Ναι. Συνειδητοποίησα όμως πόσο καλό κάνει, πόσο ανακουφιστικό είναι επίσης και πόσο άσχημο είναι για έναν άντρα, ευτυχώς το έχω κόψει αρκετά, να τρώει τα νυχάκια του. Δηλαδή, λίγο αυτή την κακιά συνήθεια την είχα για πολλά χρόνια. Σιγά σιγά αυτό με βοήθησε στο να τα προσέχω, αλλά ως εκεί. Και είναι και πολύ ανακουφιστικό, ειδικά το. Είσαι ένας άνθρωπος, παιδί μου, που περπείται τον αυτό. Εγώ σε βλέπω, ας πούμε, ρε παιδί μου, είσαι πάντοτε καλοντυμένος. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ έτσι. Τον αγαπάς τον εαυτό σου. Νομίζω και για τη δουλειά μας, κακά τα ψέματα. Χρειάζεται να περιποιούμαστε τον εαυτό μας, να τον προσέχουμε. Είμαστε η βιτρίνα του μαγαζιού και πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να είμαστε. Πριν σε αποχαιρετήσουμε, να θυμίσουμε... Θέατρο Γλώρια, το μικρό. Καλό βέβαια. Μπορούμε να δώσουμε 4 μονές προσκλήσεις για απόψε. 4 μονές. Για απόψε. Είναι μικρό θεατράκι. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος. Δύο διπλές δώσε. Γιατί 4 δεν θα... Δύο διπλές. Δύο διπλές. Στους δύο πρώτους. Που μουλάει παπάκι star.gr. Δύο πρώτοι σήμερα. Είναι μικρό θεατράκι. Στο Gloria. Μικρό Gloria. Ο μυστήριος Mr. Love. Έτσι μαζί με την Τζέννη Διαγούπη. Okay. Την υπέροχη Τζέννη. Από Τετάρτη, από Κυριακή. Κυριακή ως Τετάρτη. Και Σάββατο και απόγευμα. Καλό απόγευμα. Φιλάκια, αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Είναι απεργία κάποιοι. Ναι, είμαστε πιο βεβαίως. Σωματείο. Γενική απεργία είναι, ναι. Γενική. Εσύ, α. Δημοσιογράφη. Αν είναι πανελλαδική, τα πιάνει όλα. Εδώ. Λοιπόν, γεια σας. Μεθαύριο τα λέμε. Παρασκευή. Γεια. Don't feel like drive, well baby hand me the keys and I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle my foot, but jump.